Χωρίς να θέλω να παίξω ρόλο και να επηρεάσω τώρα καταστάσεις, αλλά ρε φίλε, είσαι ο Βιερίνια. Ναι. Έχεις ζήσει στην Τούμπα, ναι, αρκετά ωραία πράγματα. Ναι. Έβλεπα χθες το βράδυ κατά τις 2 στην Νόβα, στο κανάλι που έχει παλιές ιστορίες, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στο 2-1. Mm-hmm. Με Σάντος, με Γκαρσία και τα λοιπά. Ήταν με ο Βιερίνια, που όπου φίλε έτρεχε σαν δαιμονισμένος έτρεχε. Αλήθεια. Έχει ζήσει στην Τούμπα όλα αυτά. Πολλά και διάφορα. Και επιστρέφεις να παίξεις. Mm-hmm. Και σου κάθεται στραβή να μην έχει κόσμο. Στους πρώτους μήνες. Βεβαίως. Και τη μέρα που ανοίγει η Τούμπα, έχεις το άτιμο το πόδι να έχει θέμα. Τώρα δεν το λέω για να τον πιέσω. Μα ήδη πιέζεται από μόνος του. Ναι, δηλαδή δεν είναι τώρα για να. Ό,τι αποφασίζουν να σκάνουν. Αλλά είναι άσχημο πράγμα. Εννοείται. Να ανοίγει το γήπεδο και εσύ να σε και εσύ να λείπεις. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να πάει κατάθλιψη εδώ. Μανεχάκι, πώς βλέπεις. Την Κυριακή. Αν δεν μπει να παίξει. Αλλά και πάλι. Α, SDNA βλέπω εδώ. Δείχνει έτοιμο ο Βιερίνια. Το είδαν τα σαΐνια του SDNA. Α, είναι ο Νίκος το Σκίτσης. Μάλιστα. Δείχνει έτοιμος. Δείχνει. Δεν είπε ότι είναι. Δηλαδή, να μην τον πιέζουμε, παιδιά. Να μην τον πιέζουμε. Να πάρει την απόφαση μαζί με τον γιατρό και με τον προπονητή. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν θα προλάβει μετά από αυτά που μάθα χθες. Τι έμαθες? Δεν μπορώ να σου πω. Είπα να κάνω και εγώ το ρεπόρτερ. Αφήσαμε την Μπούντου, το δίνω 80-20. Λέω για το δίνει ξαφνικά 80-20. Το αντιστρέφεις, το πας 20-80. Όχι, το πάω 50-50. Μάλιστα. Δεν είναι, φίλε. Όταν πιέζεται και έχει ενοχλήσει, σημαίνει ότι είναι οριακά. Στο παιχνίδι η ένταση θα πάει 10 φορές πάνω. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και άμα μπει ανέτοιμος, ζημιά θα κάνει, καλό δεν θα κάνει. Και στο φινάλε μια ομάδα καλείται να αντιμετωπίσει τις απουσίες της. Μέχρι τώρα έχουμε πέσει έξω στην αντίδραση της ΑΕΚ μετά τον δραματισμό του Μάνταλου και του Γιώχανσον. Ομάδα ή ΑΕΚ, φίλε. Αυτό σου λέω. Άρα πείσαι και εσύ ότι είσαι γκρουπ και μπορείς να αντικαταστήσεις το Βιερίνια. Δεν σου λέω τον Μπρίγκοβιτς γιατί δεν έπαιζε βασικό στα τελευταία παιχνίδια. Δεν τον βάζω στην ίδια λίστα. Ομάδα η ΑΕΚ. Σήμερα Παρασκευή είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Γιατί στις 2 θα κληρώσουμε το τριήμερο στην Πράγα. Είναι το ταξίδι. Το hot δώρο της εκπομπής. Το ταξίδι για το οποίο μιλάμε από Τετάρτη. Έχουμε συμμετοχές Τετάρτη, Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή. Πότε είναι οι ημερομηνίες? Θα φύγουν οι νικητές. Ένας κερδίζει για 2 άτομα. Θα φύγει το ζευγάρι λοιπόν αυτό. Γιατί και 2 φίλοι είναι ζευγάρι. 13 Δεκεμβρίου. Και θα γυρίσει. 15. Μια χαρά. 13 διανυκτέρευς, 13 διανυκτέρευς. Μια μισή ώρα είναι. 15 επιστροφή. Προσφορά από το Ηρόδοτο Tours. Φίλοι μας. Συμπεριλαμβάνονται, είπαμε, αεροπορικά και διαμονή. Πολύ σημαντικό. Θα σου κοστίσει δηλαδή 3-4 εκατοστάρικα, αγόρι μου, με τα γούστα, τα έτσι, τα αλλιώς, άμα είσαι 2 αγοράκια λίγο παραπάνω, είναι η αλήθεια. Αλλά θα περάσεις πολύ καλά, φίλοι. FM γράφεται. Είναι ένα δώρο, θα σου πω εγώ. Έξι-εφτά εκατοστάρικα δώρο. Τι λέω παραπάνω, κανένα χιλιάρικο είναι, 2 αεροπορικά. 2 διανυκτερεύσεις, 2 άτομα, ρε. Ναι, 2 αεροπορικά. Τι λέω, καμιά χιλιάδα είναι, 1000 και. FM γράφεται και ενώ αφήνεται Ηρόδοτος, Πράγα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Στις 2 κάνουμε την κλήρωση. Ένας ο τυχερός παίρνει ένα φίλο, παίρνει μία φίλη στο αθόρυβο το κινητό. Και αποστολή στο 545-26, ο φίλος ο Αλέξανδρος είναι ο πρώτος ο οποίος σήμερα μπαίνει σε αυτή τη λίστα. Ένας φίλος γράφει για τον Βιερίνια. Άμα είναι έτσι, ας μπει να χτυπήσει το τύμπανο και μετά να πάει στον πάγκο. Και αυτό παίζει. Να τον κάνουμε δηλαδή Γιάννη Καγκαρούδη, τον Βιερίνια. Αυτό λέει ο φίλος. Λοιπόν, ο φίλος ο Θανάσης στέλνει, η γυναίκα μου είναι κατά το ίμιση από την Τσεχία και δεν με έχει πάει ακόμα Πράγα.
νομίζω φίλε, καταλαβαίνεις τους λόγους. Λόγοι. Γιατί δεν σε πάει η Πράγα. Φίλε Θανάση, ευκαιρία λένε την πάω εγώ. Πω, πω, θα τη την πεις άσχημα. Δηλαδή πραγματικά έχει καταγωγή από εκεί, δεν σε έχει πάει και θα της πεις αγάπη μου κερδίσαμε εισιτήριο, αλλά θα πάω με άλλη. Εντάξει, οκ, 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 εντάξει. Γιατί ρε φίλε, ναι. Γιατί. Θέλω να πάω, κερδίζω εγώ το εισιτήριο, κερδίζω σήμερα την κλήρωση. Στέλνω μήνυμα, Κόλκας, Αουσουτού, πάω, Ηρόδοτος και κερδίζω. Ναι. Και λέω, Τηλία, ρε Λία, τώρα πού να πάμε μαζί τώρα στην Πράγα, θα πάρω το Μίτσο. Τηλέφωνο Ηλία στη Φρόσο κατευθείαν, το δικό σου να πούμε, πάει να κάνει εκεί, Αουσουτού. Ναι, τέλος πάντων, και τι θα μου πει, όχι. Α, πάω με ένα φίλο, μα πάρω τον Άκη. Δεν κατάλαβα. Άλλος φίλος, άντε να πάμε γαμήλιο ταξίδι από αξάκια μου. Παράπονο βγάζει. Δεν πήγε, φίλε Νίκο, δεν πήγες. Δεν πήγε, ξεκάθαρα δεν πήγε. Παντρεύτηκες δηλαδή τώρα πρόσφατα και δεν έχεις πάει γαμήλιο ταξίδι. Ένα πένθυμο για τον παλικάρι εδώ, ένα πένθυμο. FM γράφετε και να αφήνετε η Ρόδοτος Πράγα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο, κεντρικό θέμα βεβαίως είναι το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Α, έχουμε, θα έχουμε δηλώσεις, ε. Ναι, ρε φίλε, Νόβα είσαι. Α, δεν το και προγραμμάτισα και πρέπει να το αναβάλουμε. Εντάξει. Τι θέλω να πω. Ναι, κεντρικό θέμα το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο. Μπάσκετ το ΠΑΟΚ έχει παιχνίδι, βόλεϊ, χάντμπολ, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Περιμένουμε την προπόνηση του ΠΑΟΚ και σήμερα. Α, τώρα τελειώνει η προπόνηση προφανώς. Τι γίνεται. Ο Βιερίνια, ο Πρίγιοβιτς, μια και για τον Κάμπος τα πράγματα είναι καλύτερα και προφανώς θα είναι διαθέσιμος. Να δούμε μήπως αλλάξει κάτι για τον Σέρβο και τον Πορτογάλο, που είναι απαραίτητοι. Αλλά και άμα δεν παίξουν, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Χάθηκε ο κόσμος. Θα παίξουν οι άλλοι. Κατά τα άλλα, η ΑΕΚ μετράει λεφτά από την Ευρώπη. Πολλά λεφτά. Εδώ λέει. Πάλι SDN διαβάζω. Η Ευρώπη της έχει δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Σε καλή μεριά. Μόνο φέτος. Κάτσε ρε φίλε. Τι λέει εδώ συνάλλητος. 10 εκατομμύρια. Φίλε, η ΑΕΚ έχει γήπεδο 60.000 θέσεων, 65. Α, τα βάζει όλα. Ναι, τι. Ήταν η μοναδική ελληνική εκπρόσωπος στους ομίλους του Europa League. Με τη Μίλαν μόνο μπορεί να κάνει 1,5 εκατομμύριο. Πήρε το market pool. Από την UEFA λέει μόνο εδώ. 4,5 εκατομμύρια market pool. Μόνο της δεν είναι. Ναι. Στο UEFA. Το πρώτο market pool. Ναι, του καλοκαιριού. Επιπλέον 500 χιλιάρικα τώρα. Έχει market pool, ναι, 500 χιλιάρικα τώρα. Η βαθμή, αίτητη. 300 χιλιάρικα. Τι λέει ρε. Α, από τη ΖΣΚΑ Μόσχας και 2,6 τότε, ναι. Ναι. Η βαθμή, τα χ τώρα είναι 120.000. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι, η μία νίκη είναι 360. Η μία νίκη είναι 360. Τέλος πάντων, τι μας ενδιαφέρει τα λογιστικά της ΑΕΚ. 900 φίλε. Χωρίς εισιτήρια και τα λοιπά. Με εισιτήρια πρέπει 11-12 εκατομμύρια. Με πολλά λεφτά. Τα πάρεις εσύ, τι μας χωρίζει πρέπει. Μη τα δύο Σαββίδης αυτά. Μην τα δει, θα του ξεφορτώσει. Αυτά. Άλλα έπαιρνε ο Σαββίδης. Ίδια έπαιρνε με το Μάγκετ Πούλ. Δεν έπαιρνε 9-10 ποτέ. Τι λες, μωρέ. Όταν παίξαμε Champions League, από όταν την UEFA. Όταν περάσαμε τη Metalist. Δεν πήρε 9 εκατομμύρια. Τι λες, ρε. Μαζί με τα. Με το Μάγκετ Πούλ του Champions League. Άσε τώρα, τα playoff. Ξεκόλα. Με εισιτήρια και τέτοια ήταν. Τόσα πήρε, ρε Μίτσο, σταμάτα. Δε τον ισολογισμό. Θα φάτε πολύ μπινελίκι όλοι στον ΠΑΟΚ άμα δει την Πυριακ και τι έχασε εκείνο. Γιατί δεν φταίει εκείνο, δηλαδή το λες, λες και δεν φταίει εκείνο. Ποτέ δεν φταίει ο πρόεδρος. Ποτέ δεν φταίει ο πρόεδρος, θα μου πει. Εσύ πες ένα που θα του πει. Θες κι εσύ. Στη meeting. Πού είναι ο τσατσαρός, πού είναι ο τσατσαρός να πει την ιστορία αυτή. Προκαλούμε και πάλι Κωστή Τσατσαρό να μας πει την ιστορία. Σε έναν ο οποίος. Από άγνοια. Από άγνοια. Δεν βγαίνει, δεν το λέει. Δεν το λέει, φοβάται. Δεν θέλει. Με τίποτα. Σε μία παρατήρηση του κυρίου Σαββίδη. Του κυρίου Σαββίδη που πάντα έχει δίκιο εννοείται. Ναι. Ναι. Αντιμίλησε. Άκου το βλάκα τον άλλο να αντιμίλησε. Φίλε, να πούμε περί τίνος πρόκειται. Όχι, ρε, θα το πει όπως έγινε. Ο Τσατσαρός ή κανείς.
Δεν βγαίνει, το λέει, φίλε. Δεν το φέρουμε σε δύσκολη θέση. Δεν το λέει. Το κάνει και στα Ρώσικα. Δηλαδή, πραγματικά κάνει, όλος, κάνει την κανονική εκδοχή. Είναι για θέμα χωροταξικό. Δεν είναι της ομάδας. Ναι. Γιατί στην ομάδα ποιος θα το πει έχεις διάδικο. Όλοι δίκιο του λένε ότι έχεις. Ναι. Όχι, δεν είναι, υπάρχει διάλογος. Γιατί περνάς λάθος μηνύματα στην κοινή γνώμη. Μπορεί ο άλλος να πιστεύει που μας ακούει τώρα ότι υπάρχει διάλογος. Ήταν μια απάντηση, τέλος πάντων. Ήταν μια απάντηση. Ένας ανθρώπου που δεν ήξερε. Και για ακόμη μια φορά σε δύσκολη θέση βρέθηκε ο μεταφραστής. Μεταφράστρια ήταν τότε, λέει. Ναι. Όπου διαβάσαμε πάλι ρεπορτάζ προχθές που ήταν στο Έψιλον, όπου πάλι διόρθωνε τον μεταφραστή. Μιλάει κανονικά ελληνικά, δεν θέλω να του πουλάει όλου. Γιατί Κοντζάρεφα θα μιλάει ελληνικά. Μιλάει ελληνικά. Μια χαρά τα καταλαβαίνει κάτι ψηλά. Έξι χρόνια το μαράκι. Το μαράκι. Το μαράκι. Βάλε ένα Μαρία με τα κίτρινα να γουστάρουμε. Όχι, η Μαρία σίγουρα μιλάει ελληνικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Και νομίζεις εσύ καράβλα και ότι θα πεις καμιά χοντράδα δίπλα της και δεν σε πάρει χαμπάρι. Τι. Τι, βρήκες κανένα σημείο. Πας για ένα. Αυτό που στέλνεις, φίλε Γιώργο, από το Facebook, τι είναι ακριβώς? Εμένα θα το στείλει. Όχι. Είναι τωρινό. Δηλαδή αυτός, αυτός εδώ, ναι, να μην πω, τώρα είναι... Φοβερά πράγματα. Δείξε μου, ρε. Τι να σου δείξω, ένας που στέλνει μηνύματα στο Facebook, δεν κατάλαβες. Τι είναι και πώς είναι. Τώρα τι κάνουμε. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε, Χρήστο. Μπορούμε να μην πάμε στο διάλειμμα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, θα συνδεθούμε με Nova μία παρά. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Δώσε μου μισό λεπτό. Μισό λεπτό λίγο. Φίλοι πιέζουν να βάλουν στοίχημα μαζί σου για τα γκολ του Καντουρί. Εντάξει, το αποκτύπησε, βρε κουράδες. Ωραία. Βάζω στοίχημα με τον συνάδελφό σου ότι ο Σάχοφ θα βάλει τα διπλάσια γκολ από τον Μαροκινό. Δηλαδή έχει τέτοιο είδους... Γιατί είπα εγώ ποτέ ότι ο Σάχοφ δεν έχει γκολ. Ο Σάχοφ το έχει τον γκολ, άρα δεν έχει. Κρίμα για το στοίχημα που χάνεις, όπως όλα δείχνουν. Ρε φίλε, θα γυρίσει σε δύο μήνες και θα πιάσει τα over 5,5. Έχω ήδη ένα. Τι είναι, 5 γκολάκια, θα τα βάλει. Και θα είναι και κρίσιμα. Μόνο να πάει ο ΠΑΟΚ δύο φορές στα πέναλτι και σουτάρει από δύο φορές θα φτάσει στα 5 γκολ. Καλά, καλά. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα. Κολόιδε με την παιχτάρα. Θα κάνουμε διάλειμμα για να συνδεθούμε σε λίγο με Σύμβρια. Θα πάμε αργότερα στην Αθήνα να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Περιμένουμε την προπόνηση του ΠΑΟΚ. Τι νέα τώρα υπάρχει με Βιερίνια, με Πρίγιοβιτς. Είναι το βασικό θέμα το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Έχει αρκετά μηνύματα κάθε μέρα η ΠΑΕ για το γήπεδο το οποίο ανοίγει. Αυτό που βγαίνει, ενώ ένας φίλος με ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να πάρει εισιτήρια για άλλη θύρα, από τον ΠΑΟΚ λένε ότι έχει λίγα εισιτήρια και στα πέταλα και στις άλλες θύρες 2, 3, 5, 6. Αχ, κρατάμε αυτό που λέει ο ΠΑΟΚ. Έχει λίγα ακόμα εισιτήρια στις θύρες. Την ώρα που σου απάντησε ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην έχει μείνει. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω. Πριν μια ώρα δεν σου απάντησε. Ναι, πριν μια ώρα. Δεν έχει τεράστιες σουρές εσύ. Δεν είναι, εντάξει. Έχει το ίντερνετ, Μίτσο. Δεν μπορεί να το υπολογίσει πλέον αυτό. Εξοικειώνει το κόσμο με το ίντερνετ. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Φυσικά και κόβουμε. Φυσικά. Θα κόβαμε ό,τι ώρα και αν μιλούσε ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Ζωντανά από την Νόβα. Yeah, feeling good. Now I have to make some step backs because, I only make training and no games. And I hope, for myself that I, that in this time from now and before that I gonna play more games.
Ναι, είναι γεγονός ότι το τελευταίο παιχνίδι ήταν κόντρα στην ΑΕΚ, όπου αισθανόμουν καλά, βέβαια δεν πήγε το παιχνίδι έτσι όπως θα περίμενα. Ήμουνα σε καλή κατάσταση, ήμουν έτοιμος. Τώρα χρειάστηκε να κάνω κάποια βήματα πίσω, γιατί πλέον έκανα μόνο προπονήσεις αυτό το διάστημα που σας αναφέρατε, χωρίς να έχω κάποια παιχνίδια στα πόδια μου. Αλλά είμαι σίγουρος ότι το διάστημα που ξεκινάει από εδώ και πέρα θα αγωνιστώ περισσότερο. Δεν τον είχαμε συνηθίσει να την τράει έτσι, όπως έκανε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και δεν μια τέτοια αντιδράση. Δηλαδή, το προφίλ του και ο χαρακτήρας δεν μας έχει δώσει κάτι τέτοιο. Ήταν τη στιγμή, ήταν κάτι που του βγήκε, τι ακριβώς συνέβη. So far we weren't used to seeing you reacting like this. Your profile, your character, your mentality was totally different. It was something out of the moment. What was it? No, I think, okay, yes. I don't want to speak it good or yes, it's behind. But I don't think that I have to do this. And also, it's not good for me. I'm not this kind of player. And yeah, I want to say sorry also to people that may be offended of this. And I never do this again. It's also to learn of this. Είναι γεγονός ότι δεν μου αρέσει να μιλάω γι' αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο έκανα και είμαι υπερήφανος, ας πούμε έτσι. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το έχω αποφύγει. Όπως είπατε, δεν είμαι εγώ αυτό. Δεν είμαι τέτοιου είδους ποδοσφαιριστής. Δεν θα το ξανακάνω. Είναι ένα μάθημα που πήρα γι' αυτό για να μην αντιδράω έτσι και θα έλεγα την ευκαιρία αυτή να ζητήσω και συγγνώμη από όποιον πιθανόν να προσβλήθηκε από την αντίδρασή μου στη συγκεκριμένη φάση. Την ομάδα πώς την είδες στο διάστημα αυτό? How did you see the team from outside in this period of time that you were absent? Yes, it was with up and downs. I think we don't play bad football. I think everybody is happy that we are in a good shape. We have not so much injuries now in this moment. We have two, but I think in general was good. Only we in the away games then against Panionios we don't win, and this was a little bit not so good. But in the end we show in Santi that we are a good team and that we every week we make a better improvement. And this Sunday I think will be a nice game also with the supporters are back. And step by step we gonna reach our goal. Νομίζω ότι είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα αυτή την περίοδο. Σε γενικές γραμμές όμως το επίπεδο απόδοσης μας ήταν καλό. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Είχαμε κάποια θέματα στα παιχνίδια εκτός έδρας, όπως είναι γνωστό, στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο για παράδειγμα, που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Ωστόσο, στην Ξάνθ παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο και πήραμε τη νίκη. Δείξαμε ότι είμαστε μια καλή ομάδα που μπορεί να τα καταφέρει και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα δουλέψουμε, θα βελτιωθούμε και θα είμαστε στα στάνταρ που εμείς θέλουμε. Και είναι και σημαντικό ότι την Κυριακή έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο κόσμος μας επιστρέφει και πλέον δεν έχουμε κάτι που να μας κρατάει και στο γήπεδό μας. Αν τους έλειψε ο κόσμος, προφανώς η απάντηση είναι καταφατή ότι τους έλειψε, αλλά αν μπορεί αυτό να το περιγράψει με δικά του λόγια, τα συναισθήματα να παίζει σε άδειο γήπεδο. It's obvious that you miss the fans a lot, the whole team, not you personally. If you can describe what was this period of time, what was the feeling of playing in Tuba without fans for you? Well, yeah, it was difficult. You have to play this game, you are professionals, but I think when supporters you more enjoy the game, you know. And now was a little bit you hear the wind almost through the whole stadium, and this is not good for football. And I hope don't be never again that we don't play with supporters. But we have to be professional, and we won the games, and now is with the supporters. I hope we continue winning the games. Είμαστε επαγγελματίες, δεν έχουμε περιθώριο επιλογής όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να παίξουμε στα παιχνίδια. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικό να αγωνίσει με κόσμο και χωρίς, και δεν είναι και καλό για το ποδόσφαιρο γενικότερα. Γιατί όσο επαγγελματίας και αν είσαι, ακούς την εξέδρα, θέλεις να διασκεδάσεις το άθλημα. Όταν παίζεις χωρίς κόσμο, ακούγεται μέχρι και ο άνεμος που υπάρχει στο γήπεδο. Και σίγουρα για εμάς και για κανέναν, και εμάς προσωπικά σαν ομάδα και για το ποδόσφαιρο, δεν είναι καλό να υπάρχουν τέτοιου είδους τιμωρίες και ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί να παίξουμε χωρίς κόσμο. Νιώθει να γίνεται. Ακούμε τον Diego Bisvar. Απλά θυμίζουμε ότι στις 2 θα κληρώσουμε το ταξίδι για την Πράγα. FM γράφεται και ενώ αφήνεται η Ρόδοτος, γιατί είναι προσφορά από το Ρόδοτος Tours, Πράγα, αποστολή στο 4526. Of course, I think in normal way, always, every day you try to take your place or stay in your place, and I think this is normal in professional football, and when you play in a big club like PAOK, it's normal. And yes, we'll play, you have to ask the coach, I don't know.
Είναι στο ποδόσφαιρο είναι ένας καθημερινός αγώνας. Το είτε να κερδίσεις μια θέση, είτε να διατηρήσεις τη θέση σου. Πρέπει να αποδεικνύεις καθημερινά. Είμαστε ποδοσφαιριστές. Είναι λογικό στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο να υπάρχουν αυτά τα δεδομένα και αυτή η προσπάθεια πρέπει να καταβάλεις για να αγωνιστείς. Ειδικά όταν αγωνίζεσαι σε μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Και το ποιο θα παίξει στο τέλος είναι απόφαση του προπονητή. Ο ΠΑΟΚ σε 6 αγώνες που έδωσε στην Τούμπα χωρίς κόσμο. Σημείωσε το απόλυτο και μάλιστα με τον εντυπωσιακό απολογισμό των γκολ 13-2. Πλέον με τον κόσμο στο πλευρό του και στην ιστορία της Τούμπας, τι παραπάνω πιστεύετε ότι μπορεί να βγάλει η ομάδα? Πάω μάλιστα του finish της punishment with 6 wins out of 6 games, with goals being 13-2. Now that we will have the finals, what more should we expect to see? Yes, I hope more goals, more actions, more happiness. I think all they get on Sunday if they come to the stadium and see the game, and after we speak that they enjoy the game, and I hope it will be full, and then we make a good performance. I'm sure of this. Νομίζω ότι θα μπορέσει να δει περισσότερα goal, μεγαλύτερη δράση, καλύτερο ποδόσφαιρο, να διασκεδάσει και εκείνους με τη σειρά του το παιχνίδι. Ελπίζω αρχίζει γινωμένης από την Κυριακή να είναι γεμάτο το γήπεδο, να έρθει ο κόσμος κοντά μας να διασκεδάσει και εμείς να έχουμε μια καλή απόδοση για να τον ικανοποιήσουμε. Ασχολείται η ομάδα, ο ίδιος, οι παίχτες με τα προβλήματα, γιατί δεν είναι κρυφά, που έχει ο Παναθηναϊκός εκτός γραμμών, τα εξωαγωνιστικά του. Παναθηναϊκός has a lot of problems outside of the pitch, economical and the whole structure. Do you, the players, think about these issues or not? No, for me personally, no. Okay, every club has its problems. I hope they come with the best team. For us, the best to take revenge from the last playoff games, I think. And for me, it's that we enjoy the game and that we win the game. For me, is this important. And about yes, it's a good team, Panathinaikos. But I think we are better, and we're gonna show this on Sunday. Όχι, εμένα προσωπικά δεν με πειράζει και δεν με απασχολεί. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν σε πολλές ομάδες τέτοιου είδους προβλήματα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εύχομαι να έρθει ο Παναθηναϊκός με την καλύτερη δυνατή ομάδα, έτσι ώστε να έχουμε ένα καλό παιχνίδι και να δείξουμε και εμείς την αξία μας. Ο Παναθηναϊκός είναι μια δυνατή, μια σοβαρή, μια μεγάλη ομάδα. Ωστόσο, θεωρώ ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και αυτό πρέπει να το αποδείξουμε την Κυριακή στο γήπεδο. Αγωνιστικά, πώς τον βλέπω τον Παναθηναϊκό? What's your comment about Panathinaikos as a team? Yeah, I think they sell some good players. I think it's not good for the team, and they have still stability in the team. Good experienced players, good defenders, good attackers. Okay, I don't say it will be an easy game. I think we are better in this moment, and they have not so much confidence like us. And I think it will be a good game for us to improve and to show us how we are, what we can do, and at home we are always dangerous. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός γνωρίζει ότι πούλησε κάποιους σημαντικούς ποδοσφαιριστές για την ομάδα, το οποίο σίγουρα δεν είναι καλό για εκείνους. Από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα που έχει σταθερότητα, είναι μια συμπαγής ομάδα, έχει καλούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές. Δεν θεωρώ ότι θα είναι εύκολο παιχνίδι την Κυριακή, ωστόσο θεωρώ ότι εμείς, όπως είπα και πριν, έχουμε καλύτερη ομάδα. Αυτή την περίοδο έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πρέπει να το δείξουμε. Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να πάρει αυτό που θέλει, αν υπάρχει δηλαδή κάτι συγκεκριμένο τεχνικά πια μέσα στο παιχνίδι στο οποίο ποντάρει? What ΠΑΟΚ should do in order to win technically and tactically, if you want to make one comment? Make more goals than the opponent. No, I think they are organized team like us. It will be difficult because I think they make the game really small. They want to defend first and then attack. And I think we have to be focused, play our own game with the sides, shoot a lot and take good pressure on them, and then we have a good chance to win. Πρέπει να σκοράρουν περισσότερο από τον αντίπαλο, αλλά μιλώντας σοβαρά, ο Παναθηναϊκός είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα όπως και εμείς. Οπότε πρέπει να είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο, γιατί γνωρίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός το πρώτο του μέλημα είναι να παίξει με αντιπιθέσεις, να είναι σφιχτός στην άμυνα και να βγει μετά στην κόντρα. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι, να σουτάρουμε αρκετά, να εκμεταλλευτούμε τις πτέρυγες και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι χρειάζεται για να πάρουμε την νίκη. Το καλοκαίρι στην προετοιμασία, όταν τον είχαμε ρωτήσει για το τι σκέφτεται για το μέλλον του, είχε βγάλει μια διάθεση όσο το δυνατόν μεγαλύτερες παραμονές στην ομάδα.
Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι δεν έχει μεγάλο χρονικό, δεν έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής ως τώρα και επειδή τον τελευταίο καιρό έχουν υπάρξει δημοσιεύματα που μιλούν για το μέλλον του, ότι μπορεί να προσανατολίζεται σε κάτι διαφορετικό, αν θέλει λίγο να μας ξεκαθαρίσει αν εμένει στην άποψη που είχε το καλοκαίρι ή αν πλέον εξετάζει νέα δεδομένα στο μέλλον. Back in the pre-season, this type of interview, you stated that you want to stay to the club for as many years as possible. After half season, they're saying with you not having the play time that you expected in the summer, there's been a lot of rumors about January and about you considering taking another option in your career. If you want to make one comment, if you stay on your opinion that you want to stay in the club as many years as possible. Yeah, I still feel mind? The same. I think it's football. What I say before also, my family is happy. My babies go to school. I'm happy for me if they come, like example, in the next months to make maybe new contract or speak about this. I'm open. For me, I don't have to go. Okay, I don't play so much like last season. This is also football. Also another coach, you have to show yourself every day, and I know that my chance will come, and then I'm going to change the game, and I'm going to play more games, and then I show my quality like last year, and then everything is okay. Όχι, δεν έχει αλλάξει η άποψή μου. Όπως σας είπα και το καλοκαίρι, είμαι χαρούμενος εδώ. Είναι η οικογένειά μου εδώ, ζει καλά, τα παιδιά μου πάνε στο σχολείο, εγώ αισθάνομαι καλά στην ομάδα. Οπότε αν υπήρξε οποιαδήποτε συζήτηση για επέκταση του συμβολέου, για νέο συμβόλαιο, είμαι ανοιχτός, θέλω να μείνω εδώ. Προφανώς και αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι δεν έχω τον ίδιο χρόνο συμμετοχής όπως είχα την περσινή σεζόν, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι ένας καινούργιος προπονητής, πρέπει να αποδείξεις τον εαυτό σου και ποιος είσαι καθημερινά, να μπεις στο γήπεδο και να δείξεις την αξία σου. Έχω εμπιστοσύνη στις δυνατότητες μου, ξέρω ότι θα μου δοθεί η ευκαιρία και όταν μου δοθεί η ευκαιρία θα μπορέσω να αλλάξω τα δεδομένα, να αλλάξω το παιχνίδι, να δείξω ποιος είμαι και από εκεί και πέρα να παίξω περισσότερο. Αλλά ναι, είμαι χαρούμενος εδώ και δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Χαίρομαστε που το ξεκαθάρισα και κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Ήδη, many messages we have already for you. Okay. Respect from the fans, respect from Nodas, from George, from Dimitris, from Thanasis. Ακούμε πάρα το πίσω βάρος στις δηλώσεις του Νόβα που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Μεσήμβρια. Θυμίζουμε, σήμερα θα κληρώσουμε το ταξίδι στην Πράγα, προσφορά από το Ηρόδοτος Tours. Είναι τριήμερο, 2 διανυκτερεύσεις, 2 άτομα, αεροπορικά και διαμονή. FM γράφεται και ενώ αφήνεται Ηρόδοτος, Πράγα, όνομα τεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. Για να ακούσουμε και λίγο ακόμα το πίσω βάρος. I don't have thing, I think don't have so much problem with this to take off and to let it grow again. I don't have problem. I don't know if we take it, if I shave. I have to think about this. They say this on the... Yes, yes. On the there are 3 messages for yes. this. Yes, yes. Above all. 3 messages for this. Εντάξει, δύσκολη ερώτηση. Δεν, maybe, το, maybe, maybe. Δεν το έχω σκεφτεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα να το ξεκινήσω και να το ξαναφήσω να μεγαλώσω. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Ίσως και να γίνει. Ωραία. Αυτά. Ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Thank you very much for being here. Τελειώσαμε με τον Μπίσισβαρ και τη συνέντευξη στην Νόβα, στον Γιάννη τον Πάγκο, στον Κωστό Μπότσαρη. Προφανώς θα ακούσουμε σε λίγο και τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην πρώτη ώρα εδώ για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Περιμένουμε το ρεπορτάζ από την προπόνηση η οποία ολοκληρώθηκε. Είδαμε το βιντεάκι νωρίτερα με την προσπάθεια ή το τεστ που κάνει ο Βιερίνια για να δει αντιδράσεις στο πόδι του, αν ενοχλείται, αν μπορεί ή δεν μπορεί. Προφανώς αυτό θα συνεχιστεί και αύριο. Α, δούμε. Ένας φίλος, και όταν θα μας πει ο Χρήστος, αν θα ξεκινήσει ο Μπίσεσβαρ, ο Λουτσέσκου, ένας φίλος γράφει για κάτι το οποίο φημολογείται, γράφεται δεξιά, αριστερά κτλ. Και θέλω να το συζητήσουμε λίγο. Γράφει για τον Μπέρκ και αν του αρέσουν τα τρίγωνα πανοράματος. Λίγο να το σκεφτούμε βαθύτερα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής καλός, okay, δεμένος πολύ με μια ελληνική ομάδα. Αυτό το έχετε σκεφτεί για την όλη του συμπεριφορά, αν τυχόν επιστρέψει στην Ελλάδα. Δηλαδή το θέλετε πραγματικά? Δεν είναι αυτό, ρε φίλε, το θέμα. Από πού προκύπτει το θέμα, μένα, Μπέρκ? Λέμε αν τυχόν και αν δηλαδή, θέλει τι, μιλάμε... που εγώ πιστεύω ότι δεν θα θέλει. Αλλά... Άστο αυτό, ρε αγόρι μου, εκεί παίζει πρώτα απ' όλα. Έβαλε και 2 γκολ τις προάλλες. Ναι. Ωραία. Ξεκινάει η κουβέντα. Δεν θέλει η γυναίκα του εκεί.
Δηλαδή όχι, είμαστε εγώ, τώρα... εγώ αυτό σκέφτομαι. Θα έπαιρνε με άνεση ο Παναθηναϊκός στα καλά του ή η ΑΕΚ τον Αθανασιάδη, τον Στέφανο. Να σκέψου το. Είναι ψηλό. Θέλω να σου βρω εγώ τώρα πατήματα για να αντικρούσω το επιχείρημά σου. Ναι. Ο Μπέρκ είναι ξένος. Είναι μισθοφόρος. Μισθοφόρος. Γιατί στην πρώτη στραβή σηκώθηκε και έφυγε. Τι, μισθοφόρος είναι. Δεν σηκώθηκε και έφυγε στην πρώτη στραβή. Καλά, στο έσχατο σημείο έφυγε. Δεν έφυγε στο έσχατο σημείο. Για να του σώσει. Έφυγε εκεί που κατάλαβε ότι δεν παίρνει λεφτά. Εκεί έφυγε. Ωραία, μισθοφόρος είναι, δεν είναι Κλάους. Πες ένα παρόμοιο ρε παιδί μου. Ένα παρόμοιο που έχει δεθεί με τον... Να πάρω τον Πέτρακ Τζότζεβιτς. Κάτι τέτοιο, ναι. Να πάρω τον Γρηγόρη Γεωργάτο στον ΠΑΟΚ. Δεν θα έχεις παρά την αμφιβολία ότι αυτός είναι δεμένος με μια άλλη ομάδα ελληνική. Για τον Μπέρκ δεν θα το είχα. Το θέμα είναι πόσο είναι υπαρκτό το θέμα. Δηλαδή το ότι συζητάνε καφενειακά πέντε πιτσιρικάδες και μου το έχουν κάνει νούμερο ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή χωρίς να υπάρχουν οι προδιαγραφές για να έρθει ο παίκτης. Γιατί όλα αυτά γίνονται. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν μπορώ να τα αποκλείσω. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, τι να κάτσω να σου πω. Πρώτα απ' όλα για Σέντερφορ. Υπάρχει ξεκάθαρη προϋπόθεση να πουληθεί ο Πρίγκοβιτς για να πάρθει άλλος. Γιατί δεν το λέμε αυτό. Και για να μπούμε κατευθείαν στο κλίμα της συζήτησης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λουτσέσκου, ο οποίος ξεκινάει για να δούμε τι έχει να πει. Αφορά το ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα. Ποιοι θα είναι διαθέσιμοι, ωραία. Και αν έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα, μετά και τη σημερινή προπόνηση. Good morning and thank you for being here. What they were discussing and what most of the people discuss is which players will be available for Sunday and if you have a more clear image after the training of today. Και όχι ποιοι θα πάρουν μια θέση στο αρχικό σχήμα που πίστεψε ότι θα τον ρωτήσουμε. And not who will start in the first 11, as they believe that you would say. Then you are talking about players that are available. Are available after injured situations. Yeah, I believe that we have the team almost full. Mm-hmm. Πιστεύω ότι έχουμε σχεδόν όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Γιάλμα is back. Who was Mauricio is back. He also played the last game 20-25 minutes. Ο Μαουρίσιο έχει επιστρέψει ήδη απέξει στο τελευταίο παιχνίδι 25 λεπτά. For Andre, we have good hopes. Για τον Βιερίνια έχουμε πολύ καλές ελπίδες. Then, Rio came starting from the beginning of the window preparation. Ο Πρίγιο έχει σιγά σιγά ξεκινήσει την προετοιμασία για το παιχνίδι. Έχει αρχίσει να υπολογίζει για τον Μιστακίδη σιγά σιγά. You start to count also Μιστακίδης? No, it's too early. He was a long period, too long period for him to be out and he needs more time. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο. Ήταν εκτός ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και χρειάζεται περισσότερο χρόνο. It's good for him that he can train with the team, that he is part of the group. Generally in this kind of injuries, the most difficult is the brain to come back physically, step by step, he will improve. But because as a player you are out for a long period, the brain loses this concentration, these reactions, these moments to read very fast the situation and to take decisions. This is the most difficult for a player to recover after a long injury. Είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι προπονείται μαζί μας και γι' αυτό και για την ομάδα. Το πιο σημαντικό όμως όσον αφορά τους μακροχρόνιους τραυματισμούς είναι το πώς επιστρέφει το μυαλό πίσω. Χάνεται συνήθως η συγκέντρωση και η αντίδραση σε κάποιες ενέργειες, οπότε αυτό είναι το οποίο χρειάζεται πολύ περισσότερο αυτή τη στιγμή. Επειδή καμιά φορά μιλάμε για την εντεκάδα και προφανώς δημοσίως δεν μπορεί κανείς προπονητής να πει τίποτα από την εμπειρία του, αν είναι αυτό ένα άγχος του προπονητή γενικότερα, δηλαδή αν όταν δείχνει στο γήπεδο πώς σκέφτεται να ξεκινήσει, φοβάται ότι την επόμενη μέρα θα το δει γραμμένο στις εφημερίδες. Δεν λέω για τον ΠΑΟΚ και τον Φιλιππίνο, λέω γενικώς, αν μπορεί να ευνηδιάσει και αν πρέπει να είναι αυτό ο ευνηδιασμός, αν μπορεί να βγει. Generally, it's a very big talk about the choices, not only of you, but of everyone in the start 11. Do you believe that sometimes if you show clear
who will start the next day, the start 11 will be on everywhere, not personally you, but generally if this is a common fear that the coaches face. About the that start 11? Yes, 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 in football, next, next day in the papers, maybe. No, at the end... To and if you could surprise someone by making something different? At the end, I don't care about these situations, but you must know that until the last moment, I am waiting because I have a lot of experience and I know that could happen something in the last training, in the last exercise, first of all. The second might be a player to have a fantastic training, a fantastic reactions, or the last 2-3 days to show a very good will and determination and confidence. And then I change my initial intention of the first 11. Στο τέλος δεν μετράει και πάρα πολύ, δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ το αν θα μαθευτεί ή όχι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος περιμένει μέχρι τέλους το τι μπορεί να συμβεί, γιατί μπορεί να συμβεί οτιδήποτε σε οποιονδήποτε παίκτη στην τελευταία άσκηση, στην τελευταία στιγμή. Ενδεχομένως να υπάρχουν παίκτες οι οποίοι τις 2-3 τελευταίες μέρες να κάνουν πάρα πολύ καλές προπονήσεις και να αλλάξει κάποια αρχική μου επιλογή. At the end, even if you know from today the team, the first 11, what you'll do? You'll prepare, you'll say something, but it depends on us. Depends on our determination, depends on our reactions, depends on our movement inside of the pitch. That's why I asked. Και να ξέρει κάποιος την αρχή δεκάδα ενδεχομένως να πει κάτι παραπάνω, να επισημάνει κάποια πράγματα, αλλά στο τέλος όλα εξαρτώνται από εμάς, από τη συγκέντρωσή μας και την αντίδρασή μας στο γήπεδο, τον τρόπο που θα κινηθούμε μες στο γήπεδο. Yes, we want to know all about the opponents because we are with much more confidence that we did everything for the game. We know the team of the opponents, we know how they trained, we know how we trained, we know how many fans will be in the pitch, we know everything. Then we feel this confidence that we are well, very well prepared. Θέλουμε να ξέρουμε φυσικά και εμείς με τη σειρά μας το ποιοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι από την αντίπαλη ομάδα. Προσπαθούμε και μαθαίνουμε πάντα τι γίνεται στις προπονήσεις. Έχουμε μια πλήρη εικόνα, ξέρουμε πόσοι φίλοι θα είναι στο γήπεδο, έτσι ώστε να είμαστε πάντα πλήρως οργανωμένοι και να λέμε ότι έχουμε κάνει ακριβώς τη δουλειά που πρέπει. But at the end is much more a psychological aspect. My belief is that it doesn't matter if you know the team from today or from tomorrow. Στο τέλος όμως είναι ένα ψυχολογικό κομμάτι και για μένα δεν έχει σημασία το θα ξέρεις την ομάδα από σήμερα ή από αύριο. Being organized and working on a correct way, we can surprise the opponents even if they know from 2 months the team. Έχοντας οργάνωση και αντιδρώντας σωστά, μπορούμε να εκπλήξουμε τον αντίπαλο ακόμα και αν ξέρουν 2 μήνες πριν ποια ομάδα θα είναι απέναντί τους. Είχατε κάτι συγκεκριμένο αυτή την εβδομάδα λοιπόν, στο μυαλό σας? Ο Λουτσέσκου δείχνει αισιόδοξος και για Κάμπος και για Μαωρίτσιο, για Βιερίνια, για Πρίγιοβιτς. Και εμείς είμαστε σίγουροι, όχι αισιόδοξοι, ότι σε μία ώρα από τώρα κληρώνουμε το ταξίδι στην Πράγα. FM γράφεται και ενώ αφήνεται Ηρόδοτος Πράγα, ονοματεπώνυμο στο 54526. Σε αυτή καθ' αυτή να δουλεύει πάνω σε αυτό το κομμάτι, να δημιουργήσει το έκλειψη και να δουλεύει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Did you have any special task this week in order to improve the mechanism of the team? And generally they want to ask if a player has his personal weakness and he needs to work in something apart from training, if he does this and if Pau can support them in improving in the weaknesses. This is the target of training, to improve the team and to improve the players. And every week you must work and you must improve. Today we worked some specific situations for our team to build up, and it was one exercise that we didn't repeat for a long time, and something was wrong at the beginning. Then in football, in sport, in football, we must repeat a lot to create ways of playing, of movements, the players to find the perfect moment and chemistry between them during the game.
it need this kind of work. Ο στόχος προφανώς είναι πάρει, ο στόχος μας σαν κλαμπ είναι να βελτιώσουμε τους παίκτες. Για παράδειγμα, σήμερα δουλέψαμε πάνω σε κάποιες καταστάσεις ανάπτυξης. Ήταν μια άσκηση στην οποία δεν είχαμε δουλέψει για καιρό και καταλάβαμε ότι κάτι ενδεχομένως δεν πήγαινε σωστά. Οπότε αυτό που χρειάζεται στον αθλητισμό αλλά και στο ποδόσφαιρο ειδικότερα είναι η επανάληψη ώστε να εμπεδώσει πολύ καλά κάποια πράγματα. But during the trainings, or you have the possibility to work individual with some players, or during the exercise talks, when there are principles or mistakes or good things to point out this individual, going to each one of them, and normally that also this supports the player to improve in his way of understanding and reading the situations and taking decisions. Αλλά και επίσης κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, οι προσωπικές κουβέντες, η κουβέντα πάνω σε κάποιες αρχές ατομικά στον κάθε παίκτη, είναι πράγματα τα οποία μπορούν να τον βελτιώσουν και να δώσουν μια ξεκάθαρη ιδέα για οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Περιμένει οι στημένες μπάλες, corner ή foul να παίξουν ρόλο σε αυτό το παιχνίδι και λόγω χαρακτήρα που καμιά φορά δίνει και ο Παναθηναϊκός σε αυτό. Do you believe that the standard situations such as corner free kicks will play a crucial role because also Panathinaikos counts a lot in these actions in the game? But it's not correct to say that this will be crucial. Everything is crucial. Every detail will be important. From every detail you must take advantage. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να μιλήσουμε για την απόλυτη σημαντικότητα και την κρισιμότητα αυτών των φάσεων. Νομίζω ότι όλα είναι σημαντικά, όλα θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει να εκμεταλλευτούμε την παραμικρή κατάσταση. Μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά, υπό την έννοια ότι μετά από 6 αγώνες πρωταθλήματος χωρίς κόσμο, το οποίο η ομάδα έκανε το απόλυτο με 6 νίκες και το εξαιρετικό 13-2 στα γκολ, πλέον μπαίνει σε ένα ντέρμπι όπου αναμένεται η Τούμπα να είναι γεμάτη. Πώς το σκέφτεται, πώς το περιμένει, τι συνειδημούς του δημιουργεί όλα αυτά. You somehow enter direct in deep waters because we had 6 games home in the league facing all the opponents and having this fantastic 13 goals in advantage and 2 goals received and now you were going to play a derby with the stadium full after a long time. How do you expect this? How you wait for it? And what do you think about it? It's very important to have your fans close of you, and especially in Greece and especially in PAOK. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τους φιλάθλους μαζί σου, ειδικότερα στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, αλλά και περισσότερο στον PAOK. Because they will give a lot of energy. They will push a lot. They will give a lot of power to our players, as they will put a lot of pressure on the opponents. Because it is not easy when you listen the stadium being against you, and also it is not easy as opponent to feel the other team being in such a way supported by. Θα δώσουν πάρα πολύ ενέργεια, θα δώσουν πάρα πολύ δύναμη, θα μας πιέσουν πάρα πολύ και επίσης θα ασκήσουν πάρα πολύ πίεση στον αντίπαλο. Δεν είναι εύκολο για τον αντίπαλο να παίζει ένα παιχνίδι με ένα γήπεδο σαν αυτό γεμάτο, ξέροντας και νιώθοντας αυτή την πίεση και νιώθοντας ότι όλοι οι φιλάθλοι είναι εναντίον τους. For the other aspect, it is a game, a very important game, as they are all these games, because every game has 3 points at stake. Then we must be ready to fight and to play as we have done until now. Απ' την άλλη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπως σημαντικά παιχνίδια είναι όλα τα όσα έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, γιατί είναι 3 βαθμοί οι οποίοι διακυβεύονται και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με την ίδια σοβαρότητα που έχουμε αντιμετωπίσει και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τι Παναθηναϊκό περιμένει, υπό την έννοια ότι προέρχεται από ήττα και είναι γνωστά και τα εξωαγωνιστικά προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός. Which kind of Panathinaikos do you expect, because they come from a defeat and also they are well known the problems that they have out of the pitch? Look, this sometimes okay, are periods affecting the sport life of a player or of a group. But at the end, Panathinaikos has a lot of players with quality and experience. Υπάρχουν περίοδοι οι οποίοι επηρεάζουν πολύ άμεσα τη ζωή τόσο ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου όσο και των παιχτών ξεχωριστά. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει αρκετά έμπειρους παίκτες. It is a team that likes to be compact on defense without trying to
to take the control of of the game. Η ομάδα είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλή συνοχή στην άμυνα, χωρίς να της αρέσει να παίρνει τον έλεγχο του παιχνιδιού απόλυτα. Having this power, they are very experienced, waiting for the mistake of the opponents and trying immediately to react and to catch the opponents unprepared. Έχουν την εμπειρία αυτή και την οργάνωση ώστε να περιμένουν το λάθος του αντιπάλου και να βρουν τον αντίπαλο προετοίμαστο. Physically is with good power. Έχουν καλή δύναμη στον φροντιστική κατάσταση. Then it will be a game in which we must have patience, playing fast, interpreting fast the situations. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να έχουμε υπομονή, αξιολογώντας πολύ σωστά τις καταστάσεις. But on the same time to be with clear mind and to avoid easy mistakes. Αλλά την ίδια στιγμή να έχουμε καθαρό μυαλό και να αποφύγουμε τα εύκολα λάθη. And if we do, to react immediately. Και αν κάνουμε κάποιο λάθος, να αντιδράσουμε αμέσως. Την προηγούμενη φορά που συναντήθηκαμε πριν από περίπου μια εβδομάδα, ξεκαθάρισε τις μεταγραφές, δεν τις σκέφτεται ακόμη. Okay. Απλώς στο μεσοδιάστημα, σκέφτεται κάποιος από τους δανεικούς που παίζουν σε άλλες ομάδες, αν μπορεί ο Πάκου να τους αξιοποιήσει τώρα το Γενάρη με επιστροφές, γιατί γράφτηκαν κάποια ονόματα, να μην τα the last, πούμε. Time that we met before one week, they asked you about transfers and your idea was clear that you don't think about transfers, but is there any possibility of bringing back someone that is on loan now? Any player, because there were written some names and there was a discussion about this. Look, my target is the game of Sunday. Today I don't want to speak about other things because this is really the focus. Στόχος μου είναι το παιχνίδι της Κυριακής, δεν θέλω να μιλήσω για οτιδήποτε άλλο γιατί πραγματικά όλη η συγκέντρωσή μας είναι σε αυτό το παιχνίδι. Να τον ευχαριστήσουμε. Thank you very much. Thank you very much. Ωραία, ακούσαμε και τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τι δήλωσε για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Έβγαλε μια αισιοδοξία για τη συμμετοχή των παικτών που είναι αμφίβολοι. Για τον Κάμπος βεβαίως, για τον Μαωρίσιο, οκ. Okay. Για τον Βιερίνια έχουμε καλές ελπίδες, είπε σήμερα. Για τον Πρίγιοβιτς ότι σιγά σιγά ετοιμάζεται, νομίζω αυτό είπε. Τον ακούσαμε τι είπε για τον ΠΑΟΚ, για τον Παναθηναϊκό, για την επιστροφή του κόσμου. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα. Θυμίζουμε, διαγωνισμός τρέχει. Σήμερα η εκκλήρωση στις 2. Το ταξίδι στην Πράγα, τριήμερο είναι, 13-15 Δεκεμβρίου για 2 άτομα. Όλα πληρωμένα, τα αεροπορικά και διαμονή βεβαίως. Προσφορά από το Ηρόδοτος Tours. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ. Ηρόδοτος, Πράγα και αποστολή στο 545-26. Γρήγορα επιστρέφουμε, δεύτερη ώρα, για να επιμείνουμε στο ρεπορτάζ που αφορά τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Γρήγορα επιστρέφουμε, δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Στις 2 είναι η μέρα, η ώρα μάλλον και η μέρα σήμερα Παρασκευή που κληρώνουμε το ταξίδι στην Πράγα. Ένας τυχερός κερδίζει ταξίδι για 2 άτομα, προσφορά από το Ηρόδοτος Tours. Στο κέντρο Χαριλάου και Κρίνη, FM γράφεται και να αφήνετε Ηρόδοτος Πράγα αποστολή στο 545-26. Πολλά μηνύματα, πολλές κυρίες σήμερα ειδικά. Πολλές κυρίες, υποπτώθω, φίλε. Και για Πράγα θα έπρεπε να είναι ο Μίτσος, ο Κώστας, ο Γεράσιμος, ο Τάσος. Ναι. Να αυτά, ρε, φίλε. Ακούσαμε τον Λουτσέσκου να είναι πολύ αισιόδοξος για τους τραυματίες του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό και εκεί υπάρχουν θέματα τραυματισμών, παίχτες που είναι στο όριο, παίζουν, δεν παίζουν. Από το Παναθηναϊκό 24 ο φίλος, ο συνάδελφος, ο Βασίλης Ομυρότσος θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Πού είσαι, ρε Βασίλη, πού είσαι? Τι κάνετε, ρε παιδιά? Να κάνουμε. Γερός. Για αγωνιστικά θέλετε να μιλήσουμε, ωραία. Αγωνιστικά, φίλε, εμείς τα έχουμε ξεπεράσει τα άλλα και μιλάμε αγωνιστικά. 90 λεπτά ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, γιατί να μιλήσουμε? Τι άλλο μας ενδιαφέρει? Ποιος παίζει? Τίποτα άλλο προφανώς. Εμάς πολλά. Αλλά απλά κάθε φορά που ακούω συναδέλφους να μιλάνε για αγωνιστικά, λέω τι ωραία πράγματα, ρε εσύ. Άκουγα χθες συναδέλφους της ΑΕΚ που λέγανε εκεί για την πρόκριση. Εντάξει. Η ζωή κάνει κύκλους. Τώρα είσαι εσύ, μετά θα είναι κάποιος άλλος, πριν ήμασταν εμείς, εσύ θα ξανά είσαι, πάρεις τα καλά σου. Δεν είναι, εντάξει. Μακάρι. Σίγουρα. Υπομονή. Μακάρι. Η ΑΕΚ που συζητούσες, φίλε, έπαιζε με την Αθήνα κάποτε. Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Εντάξει. Την οποία την ξέρουμε για τους Λουκουμάδες, εντάξει. Απλά η ΑΕΚ πριν παίξει με τη Ραφίνα, γνωρίζοντας ότι όταν θα έπαιζε με τη Ραφίνα, αλλά θα είχε και ένα μελισανίδι.
ναι. όταν θα έπαιζε με τη Ραφίνα. Καλά, στο τζάμπα πολύ θα εμφανιστούμε. Μπορεί να... εμείς μπορεί να παίζουμε με τη Ραφίνα, να σκεφτόμαστε ότι θα παίζουμε με τη Ραφίνα και δεν θα ξέρουμε και ποιον θα έχουμε. Κάποια στιγμή ούτε εκείνοι ήξεραν ή είχαν μελισανίδες στον ορίζοντα. Εντάξει. Όχι, όταν πέσαν τον είχαν. Μετά, ναι. Ναι. Μετά. Όταν ναι. πέσαν τον είχαν, όταν πέσαν τον είχαν. Και εσύ Βασίλη, σύλλογος μεγάλος, δεν γίνεται. Δηλαδή, ναι, το ξέρω. Δεν θα βρεθεί τώρα, εντάξει. Κάποιος απλά θα βρεθεί. Όλο έτσι λέμε, Δημήτρη, ότι Παναθηναϊκός σε κάτι θα βρεθεί. Παναθηναϊκός σε κάτι θα βρεθεί. Το κάτι θα βρεθεί το εννοώ μετά τη Ραφίνα. Γιατί αν τα βάλουμε τα νούμερα αφού το πιάσαμε την κουβέντα, πριν τη Ραφίνα δεν θα εμφανιστεί. Δεν βρίσκεται. Δεν βρίσκεται. Αυτή είναι πολύ, η αλήθεια. Θαύμα θέλει. Θαύμα ναι. θέλει. Εκτός αν ξυπνήσει κανένα Άραβα έτσι ένα πρωί και πει κανένα Κινέζο και πει τι γίνεται εκεί στην Ελλάδα, υπάρχει καμιά ομάδα να πάρω. Α, υπάρχει Παναθηναϊκός. Πάμε. Δεν έχει και λιμάνι Αθήνα, ο Πειραιάς το πήρε και αυτό. Ναι, ναι. Πες μας λίγο πρώτα απ' όλα για την Κυριακή. Βασικά εμένα ένα είναι το αγωνιστικό ερωτηματικό. Ο Κουρμπέλης παίζει. Αυτό είναι. Νομίζω ότι θα παίξει, παιδιά. Νομίζω ότι θα παίξει. Ο Κουρμπέλης έκανε σε λίγο υψηλότερη ένταση εχθές, προπόνηση. Το έβγαλε το πρόγραμμα που έκανε, όχι με όλη την ομάδα, μόνος του, αλλά πιο υψηλή ένταση. Το έβγαλε το πρόγραμμα που έκανε. Σήμερα θα επιχειρήσει να μπει και με όλη την ομάδα. Σίγουρα θα ταξιδέψει αύριο μαζί με τους υπόλοιπους. Και όπως έγινε και με τον Ολυμπιακό, γιατί και πριν τον Ολυμπιακό είχε κάτι προβληματάκια και έσφιξε τα δόντια και έπαιξε και ήταν για τους καλύτερους, έτσι νομίζω ότι θα γίνει και την Κυριακή και θα παίξει. Αυτό συμβαίνει λόγω και του τραυματισμού του Σιλά. Του Σιλά, βέβαια, βέβαια. Συμβαίνει γιατί ο Παναθηναϊκός ξεμένει από χαφ, δεν μπορεί να πάει με light χαφ στη Ντουμπά. Ούτε με το Ρέις, δε φίλε, που παίζει 4 λεπτά και κάνει 8 λάθη. Πώς το καταφέρει αυτό ο παίκτης. Αυτό που έχει κάνει στον κόλπο του Πανιωνίου θέλει τεράστια προσπάθεια να το καταφέρει. Είναι και λίγο άτυχος εκεί, μωρέ. Δεν πας την μπάλα πίσω εκεί, ρε φίλε, με την άμυνα ψηλά. Δεν πας. Κατάλαβες, δηλαδή, είναι κόντρα κίνηση στα στόπερ και έχεις το νου σου. Αν δεν τη βρίσκεις να τη στείλεις πλάγια ή μπροστά, δεν την ακουμπάς. Άστινα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Οπότε, περιμένουμε αυτό το θέμα του Κουρμπέλη, που όντως συμφωνώ και εγώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω όμως ότι θα είναι κανονικά θα παίξει ο Κουρμπέλης. Θα παίξει και ο Βηγιαφάνιες. Ναι. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Μένει ένα ερωτηματικό Κουλιμπαλί. Και αυτός θα είναι στην αποστολή. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν θα τον ξεκινήσει ο Ζουνίδης. Η αντικατάσταση του Κουλιμπαλί είναι εκείνος ο Γιώχανσον. Είναι αυτός ο Γιώχανσον. Και στα δεξιά μπακ με Βέμερ, Γιώχανσον έχουν κάνει ρε φίλε. Πραγματικά θέλει προσπάθεια αυτό για το καταφέρει. Τώρα θα σου πω κάτι. Που έχω διαφωνία σχεδόν με όλους. Ναι. Είμαστε 2-3 που το λέμε αυτό και διαφωνούν οι 100. Ναι. Ο Βέμερ δεν ήταν τόσο κακός παίκτης όσο φάνηκε. Δεν πήρε το χρόνο. Ναι, μαζί δεν πήρε το χρόνο. Δεν πήρε το χρόνο. Δηλαδή αυτά που μας έδειξε ο Βέμερ στην προετοιμασία εκείνη δεν ήταν για αυτό που έδειξε στη συνέχεια. Δεν τον εμπιστεύτηκαν. Του χρέωσαν πολλά. Αν θυμάσαι ήταν και χρονιά με την Καμπάλα που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Του χρέωσαν και αυτό, του χρέωσαν και τ' άλλο, τον άφησαν εκτός. Δεν θέλει και πολύ. Δεν θέλει και πολύ. Τέλος πάντων. Ο Γιώχανσον είναι χειρότερος παίκτης από το Βέμερ. Ναι. Είναι χειρότερος παίκτης από το Βέμερ. Ο Γιώχανσον σε έναν κανονικό Παναθηναϊκό δεν θα παίρναγε ούτε απ' έξω. Δεν ξέρω σε ποια ομάδα της Super League μπορεί να βρει θέση αυτή τη στιγμή ο Γιώχανσον. Δεξιά μπακ έχει αρκετά. Έχει δεξιά μπακ. Ναι, ναι. Οπότε πάμε για Γιώχανσον δεξιά, αν θέλετε να σας πω πιθανή εντεκάδα. Ο Διούδης λόγω πώλησης Βλαχοδήμου, αν καταλαβαίνω καλά. Γι' αυτό το λόγο όλα, ναι, όλα εκεί συνηγορούν, ότι φεύγει το Γενάρη ο Βλαχοδήμος. Ναι. Όλα εκεί βαίνουν. Γι' αυτό και ο Διούδης έχει αρχίσει και παίρνει θέση βασικού. Διούδης θα είναι και στην Τούμπα. Γιώχανσον δεξιά, Χούλτα αριστερά, με Μολέδο και Κολοβέτσκο στο κέντρο της άμυνας. Όχι, Κουτρουμπή. Όχι, με Μολέδο εδώ και Νικολοβέτσιο. Εκτός αν ο Μολέδο 5 λεπτά πριν αρχίσει το μάτσο, πει πονάει το φρύδι μου τα ράματα όπως έκανε με τον Πανιόνιο. Ποτέ δεν είμαστε σίγουροι. Έτσι έκανε. Βραζιλιά, ναι, με τον Πανιόνιο φίλε, μια ώρα πριν τον αγώνα. Όταν είναι απλήρωτη και τους έχει τάξει, άμα δεν πληρωθεί. Μια ώρα πριν τον αγώνα, είπε πονάει τα ράματα. Μάλιστα. Με Κουρμπέλι Λουντ αμυντικούς μέσους και Χίλιαμαρκ μπροστά τους σε θέση 8-10. Διαφάνεια στο ένα άκρο, Μολίν στην κορυφή της επίθεσης και το άλλο άκρο είναι η Καμπέσας ή Χατζηγιοβάνης. Νομίζω ότι περισσότερες πιθανότητες έχει ο πρώτος, ο Καμπέσας. Όχι ότι έχει δείξει και αυτός πολλά πράγματα και ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι φαίνεται δύσκολο ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αλλά δεν έχει και άλλες επιλογές ο Ζουνίδης. Τον έχω παρατηρήσει αυτό να πάει πολύ άγαρμα στα μαρκαρίσματα.
Σαν να μην είχε μαρκάρει ποτέ στη ζωή του και ξαφνικά του είπαν μάρκαρε. Κάτι ένα τέτοιο πράγμα. Έχει πάρα πολλά κενά διαστήματα αυτό το παιδί. Δηλαδή, αν παρακολουθείς τις αγώνα του Παναθηναϊκού και είναι μέσα στο 90 λεπτό, μπορεί να κάνεις και ένα τέταρτο να ακούσεις το όνομά του, γιατί δεν έρχεται σε επαφή με την μπάλα. Ναι. Δεν βγαίνει να τη ζητήσει. Γενικά οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού δεν του έχουν βγει. Δεν του έχουν βγει. Έτσι, δηλαδή δεν του έχει βγει. Βασίλη, το τώρα, έτσι όπως γίνανε τελευταία στιγμή, τώρα τι περιμένεις. Εντάξει. Ναι, και είναι και όλο το σκηνικό, μωρέ. Είναι και όλο το σκηνικό. Είναι μια χρονιά που ό,τι μπορεί να σώσει ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να το σώσει. Mm. Απλά ο Παναθηναϊκός πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να κοιτάζει και προς τα κάτω. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα, τα εξωαγωνιστικά, τα οικονομικά, τις οφειλές, όλα αυτά, πρέπει να αρχίσει να κοιτάζει προς τα κάτω τον βαθμολογικό πίνακα και όχι προς τα πάνω, για να έχει λίγο το νου του τι θα γίνει και αγωνιστικά. Γιατί υπάρχει ο φόβος να πέσει από όλα τα άλλα, αλλά μπορεί να πέσει και αγωνιστικά έτσι όπως πάει ο Παναθηναϊκός. Λίγο υπερβολικό σε βρίσκω. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό όταν έχεις να παίξεις τώρα στην Τούμπα, μετά στην Ξάνθη, δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Στο δεύτερο γύρο έχεις να πας στο Καραϊσκάκι, έχεις να πας στο ΆΚΑ να παίξεις με την ΑΕΚ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έχεις να πουλήσεις παίκτες, θα φύγουν προσφυγές. Έτσι ακριβώς, θα παίξουν πολλά παιδιά από την Ακαδημία και βλέπετε ότι υπάρχουν, ότι είναι ένα πρωτάθλημα που χάνονται εύκολα οι βαθμοί. Πάρα πολύ εύκολα οι βαθμοί. Εγώ είδα αυτό το πιτσιρικά τον Εμμανουηλίδη που τον έβαλε με τον Πανιόνιο. Mm-hmm. Το παιδί είναι φανερά ανέτοιμο να μπει στην πρώτη ομάδα. Δεν ξέρω τι στοιχεία έχει, μπορεί να είναι ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη στην ηλικία του, εντάξει. Αλλά καταλαβαίνεις όταν ένα παίκτης ακαδημίας είναι έτοιμος να μπει στην πρώτη ομάδα. Ναι. Και δεν είναι έτοιμο το παιδί. Και είναι κακό για το παιδί αυτό που γίνεται τώρα. Καλό δεν το λες. Εννοείται. Mm. Εννοείται. Mm. Δεν είναι καν στο επίπεδο του Χατζηγιοβάνι για παράδειγμα. Όχι, ο άλλος έχει παίξει και 20 παιχνίδια. Δεν είναι, έτσι, είναι άλλο πράγμα. Και είναι και κανονικός ποδοσφαιριστής, δηλαδή έχει και το σώμα. Ναι. Ναι. Βασίλη, ο Ζουνίδης αρχίζει να εκνευρίζεται, βγάζει εκνευρισμό. Πολλά αρχίζει να βγάζει. Είναι εντελώς στα ωριά του ο Ζουνίδης. Ναι. Είναι εντελώς στα ωριά του. Είναι πολύ κρίσιμα και τα δύο παιχνίδια που έρχονται και πάνω απ' όλα η συμπεριφορά των παικτών σε αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή όταν τους είπε την Τρίτη εκεί που τους μάζεψε ότι αν συνεχίσετε έτσι δεν θα είμαι πια κοντά σας, δεν εννοούσε δεν θα είμαι κοντά σας, δεν θα σας στηρίζω δηλαδή όπως κάνω μέχρι τώρα στις δηλώσεις μου και σε αυτά. Ναι. Το είπε κυριολεκτικά. Δεν θα είμαι κοντά σας γιατί θα φύγω από τον Παναθηναϊκό. Αυτό εννοούσε. Κοίτα να δεις και ο Ζουνίδης, επειδή το συζητούσαμε τις προάλλες. Καλό τον ειδοποιεί η κατάσταση, δηλαδή φεύγουν οι ευθύνες από πάνω του. Ναι. Σε κάποια φάση ξέρει και αυτός πάρα πολύ καλά ότι άλλα δύο αποτελέσματα σαν αυτό του Πανιωνίου στη Λεωφόρο θα γυρίσει το βλέμμα πάνω του. Σωστό. Δεν είναι απλό. Ρισκάρει πολλά ο Ζουνίδης στην καριέρα του, παιδιά. Ρισκάρει πάρα πολλά. Ρισκάρει το όνομά του. Έτσι είναι. Έφτιαξε ένα όνομα. Έχει μέχρι τώρα μόνο κερδίσει είχε. Ναι. Έχει βελτιωθεί. Κοιτάξτε, έχει βρει και λύσεις. Δηλαδή ο Ζουνίδης, εμείς ξέραμε ότι είναι ένας προπονητής αμυντικογενής που με καλή οργάνωση να ψάξει τον γκολ στον χώρο κτλ. Κτλ. Ναι. Είναι από αυτούς που θα ψάξουν συνεργάτες για να το βελτιώσουν. Όχι για να έχει νομιστεράκια. Ωραία, δηλαδή ο Κόλλα τον βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη. Πιστεύω εγώ. Ωραία, από αυτά ναι. που βλέπω. Ωραία, ναι. δηλαδή έχει βάλει στοιχεία στο παιχνίδι του. Τώρα δεν μπορεί βέβαια με τα χαρακτηριστικά που έχει τώρα με το Μόλι στην κορυφή και. Ναι, δεν γίνεται. Εγώ, αν ξυπνήσει καλά ο Βηγιαφάνες και ο Χίντερμαρτάρ θα είναι τέλος πάντων οι πλανήτες σωστά. Δεν μπορεί να κάνει και παπάδες. Αλλά γενικά πειραματίζεται, ψάχνεται, δεν μένει στο ίδιο επίπεδο. Βασίλη, φίλοι, μας καλούν να σε ρωτήσουμε ναι. στο ενδεχόμενο να ενδιαφερθεί ο ΠΑΟΚ για τον Μπέρκ και να του κάνει πρόταση εσύ. Τι λες θα κάνει ο Μπέρκ? Θα πάει στον ΠΑΟΚ. Τι λες, φίλε, το είπες έτσι γρήγορα. Αυτός τα λέω. Θα πάει στον ΠΑΟΚ, ο Μπέρκ, βέβαια. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό ο Μπέρκ να πάει στον ΠΑΟΚ. Αν φύγει ο Πρίγιοβιτς και κάνει κίνηση ο ΠΑΟΚ για τον Μπέρκ, καταρχάς ο Μπέρκ δεν περνάει καλά εκεί που είναι. Δεν περνάει καλά εκεί που είναι. Δηλαδή καθόλου δέσιμο αυτά Παναθηναϊκός στον Ατάλο. Δεν υπάρχουν. Αυτά είναι Σουηδός τώρα. Αυτοί δεν είναι. Αυτοί είναι ψυχροί. Ψυχροί. Αυτός ο συγκεκριμένος. Εδώ ανταλλάσσουν τις γυναίκες τους. Εσύ σκέφτεσαι και τώρα. Αυτός... Έλατε. Και αυτός... Εντάξει, αυτό δεν έχει και απαραίτητα κακό κάποιες φορές. Σε μένα τα λες, φίλε. Αλλά δεν υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο όταν έχει να κάνει με μια ομάδα που θα τον επαναφέρει σε επίπεδο πρωταθλητισμού, τον Μπέρκ. Του έλειψε πάρα πολύ αυτό στον Παναθηναϊκό, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Γιατί okay, ήρθε, πήρε ένα κύπελο και ήταν καλά, σε καλό επίπεδο Παναθηναϊκός. Είχε και να το ρίξει κάπου το πρωτάθλημα ότι μας κυνηγάει και η διαιτησία
και εμένα με κυνηγάνε, μου δείχνουν κάρτες αντί να δείχνουν στους αμυντικούς, αν θυμάστε όλη αυτή την ιστορία. Ναι, είχε γίνει και με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα να τα λέμε και όλα. Και ο ΠΑΟΚ τα είχε βάλει πολύ με τον Μπέρκ. Έτσι, ο οργανισμός ΠΑΟΚ εννοώ. Όχι, εγώ βασικά, εγώ είχα σταυρώσει, γιατί πιστεύω ότι είναι για κάρτες. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν είναι μόνο εσύ ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν είπε ο ΠΑΟΚ ποτέ κυνηγήστε τον Μπέρκ. Εμένα με είχε σταυρώσει. Ναι, καταλάβες, δεν είναι δηλαδή. Όχι, να σου πω κάτι. Παίζει βρώμικα. Όπως και οι αμυντικοί παίζουν βρώμικα, παίζει και αυτός. Ωραία. Παίζει είναι... σκληρά, μωρέ. Παίζει σκληρά για επιθετικό. Απλώνει... Δεν το έχουμε συνηθίσει. Απλώνει αγώνα. Βρε μαζί σου, αλλά μην κλαίγεις, ναι, αφού τα κάνεις. Καταλαβες. Ναι. Βλέπουμε. Καταλαβες. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι ναι, είχε και αυτή τη δικαιολογία. Οπότε τώρα, αν πάει στον ΠΑΟΚ με ένα πρωτάθλημα και με μια κατάσταση στην ΕΠΟ που έχει αλλάξει, που θα σου σφυρίζει αυτό που βλέπει. Είναι σωστό, είναι λάθος, αυτό είδε. Είτε σωστό είτε λάθος, αυτό είδε. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση και τα βάζω και με τους λεφτάδες του Παναθηναϊκού, έτσι, που 20 χρόνια μας λένε τι να μπούμε στο ποδόσφαιρο να κάνουμε, που είναι βρώμικο, και τώρα που καθαρίζει, πούντι. Πούντι, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Οπότε τώρα αν πάει με την προοπτική του πρωταθλητισμού στον ΠΑΟΚ, ναι, θα πει ναι, θα πει ναι, και έχει και τη Ζωζεφίν, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό η Ζωζεφίν. Μάλιστα. Βλέπω πολύ, πολύ οικειότητα με τη Ζωζεφίν όλη. Δούλεψε πολύ η Ζωζεφίν, γιατί όλοι οι Ζωζεφίν τη γράφουν. Η Ζωζεφίν, φίλε, άμα δεν ήταν η Ζωζεφίν, θα είχε φύγει 2 χρόνια νωρίτερα ο Μπέρκ. τι συζητάμε τώρα, αν δεν ήταν η Ζωζεφίν να λατρεύει την Αθήνα και την Ελλάδα και τον ήλιο. Η είδηση λοιπόν που μας δίνει ο Βασίλης ο Μίλωτσος είναι παντοφλάκες ο Μπέρκ, αυτό λέει. Βέβαια. Ξεκάθαρα. Βέβαια. Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Τα φιλιά μας στη Ζωζεφίν να δώσεις. Καλά. Τα φιλιά στη Ζωζεφίν. Καλό μεσημέρι. Αυτή είναι η θέση του φίλου μας του Βασίλη του Μυρότσου. Αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, εγώ είπα από την άποψή μου, το πώς το βλέπω. Μου στέλνει και διάφορα μηνύματα, σας απαντάω κιόλας. Γι' αυτό το ενδεχόμενο επαναλαμβάνω. Δεν είναι η Σουηδή. Είναι... Αν γράφουν για το Σαλπιγκίδη, δηλαδή σε αντιδιαστολή ότι και αυτοί πήραν το Σαλπιγκίδη. Αυτοί πήραν το Χρήστο Δημόπουλο, να πήγες να παίξεις τελικό από το λογοδόμιο. Ναι, ναι. Λέω για αυτόν που παίρνει. Τώρα λέμε για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή από τον καλό χαρακτήρα και τον καλό επαγγελματία Σαλπιγκίδη δεν είχε προβλήματα που ήθελε να γυρίσει. Τι. Δεν είχε ο Παναθηναϊκός θέματα με τον Σαλπιγκίδη όταν ήθελε να γυρίσει. Ναι. Δεν έτρεχαν να διαψεύσουν κτλ. Εντάξει, το πιάνεις όμως, βάζεις έναν Έλληνα γηγενή παίκτη του ΠΑΟΚ στην ίδια μοίρα με έναν ξένο που ήρθε στην Ελλάδα στα 27 του, που πέτυχε μια αρρώστια, ένα άρρωστο περιβάλλον, που 1000-2 τέλος πάντων, και ξέρει ότι είχε 2-3 χρόνια συμβόλαιο καλό και θα θέλει να τα πάρει από οπουδήποτε. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις, αν τον Μπέρκ του πει ο Ολυμπιακός πάρει 2 εκατομμύρια το χρόνο, 2,5 δεν θα έρθει? Δεν θα πάει στον Ολυμπιακό? Μην είμαστε αφελείς τώρα. Δεν είναι έτσι. Αυτή δεν είναι έτσι. Καλά ρε, τόσους παίκτες έχουμε χρονίσει, πράγμα μας κάνεις. Από όλους τους ξένους στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ, ο μόνος που δεν θα πήγαινε στον Ολυμπιακό είναι ο Γκαρσία και ο Βιερίνια. Κανείς άλλος. Οι μόνοι δύο. Όλοι οι άλλοι θα πηγαίνανε. Ίσως και ο Μουσλίμοβιτς, λόγω βλακίας. Δεν καταλάβαινε τι του λέγει ο μάνατζερ. Ο Θεός. Ο Αθανασιάδης. Ο Κλάους. Ο Κλάους είναι γηγενής, άσο, για ξένους σου μιλάω. Πες ξένο, το μαρτυρικό λάκωμα. Λοιπόν. Οκ. Okay. Λέω καθένας την άποψή του. Πω, μας έχεις φάει με το ρολόι. Σήμερα δεν ξέρω τι γίνεται. Τρέχει η ώρα, τρέχει. Έχετε άλλα 20 λεπτά, παρά 5 θα κάνουμε την κλήρωση για την Πράγα. FM γράφεται και ενώ αφήνετε Ηρόδοτος, Πράγα και αποστολή στο 54526. Μηνύματα έχουμε Τετάρτης, μηνύματα Πέμπτης, μηνύματα Παρασκευής. Και ένας νικητής κερδίζει ταξίδι τριήμερο για 2 άτομα στην Πράγα σε λίγα λεπτά από τώρα. Έχουμε όμως και άλλα θέματα. Επειδή ξέρω ότι μας ακούνε και πολλοί Λονδρέζοι, το κλαμπ ΠΑΟΚ Fans London καλεί όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ που βρίσκεται στο Λονδίνο, εννοείται, να βρίσκεται την Κυριακή στις 3 ώρα Λονδίνου και έπειτα στο Escape Sport Bar του Λίντιγκστον. Τέλος πάντων, λέει εκεί την οδό όπου με αφορμή τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και το πρώτο έτος λειτουργίας, μπλα μπλα μπλα,
θα κάνουμε pre-game party με άφθονο αλκοόλ και φαγητό. Σιγά μην δείτε παιχνίδι. Ωραία. Και νέα φούτερ και μπλα 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 μπλα. Θα το δημοσιεύσουμε και στο ΠΑΟΚ 24. Προσπαθούν να οργανωθούν τα παιδιά εδώ και ένα χρόνο και στο Λονδίνο. Παντού ΠΑΟΚ. Πρέπει να το προβάλλουμε. Πάμε, πάμε. Σε 6-7 λεπτά από τώρα, πες 8, θα κάνουμε την κλήρωση για το μεγάλο δώρο της εβδομάδας, του τριημέρου τέλος πάντων, το ταξίδι στην Πράγα. Δύο άτομα, ένας είναι ο νικητής, θα πάρει και έναν ακόμα, και 13, 14, 15 Δεκεμβρίου την άλλη εβδομάδα θα είναι στην Πράγα. Αεροπορικά διαμονή, προσφορά από το Ηρόδοτος Tours. FM γράφεται και όνομα αφήνεται Ηρόδοτος, Πράγα και αποστολή στο 54526. Ο 382 γράφει Πράγα και αν μου κάτσει, τελίτσες αφήνει. Λοιπόν, ένας γράφει FM κενό Παντοφλάκιας Μπέργκ. Γράφει ένας. Δεν μπαίνει για την Πράγα αυτός. Δεν γράφει κάτι για την Πράγα. Γράφει για τη Ζωζεφίν. Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ παίζει στην Αμαλιάδα. Αύριο Σάββατο απόγευμα 6.30 Κόρυβος ΠΑΟΚ. Για να δούμε αν θα συνεχίσει το σερίο ΠΑΟΚ, αν πράγματι έχει βρει τον καλό του εαυτό, μπορεί να κοιτάξει παραπάνω στη βαθμολογία κτλ. Να κάνει διπλά, να κερδίσει και ομάδες όπως ο Κόρυβος με αρκετούς καλούς ξένους. Έχει και Ρέθινο Προμηθέας. Ρε τον Προμηθέα τι κάνει. Πάμε στα υπόλοιπα τμήματα. Γιάννης Παρασκευαίδης. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Όλα καλά. Όλα τέλεια, πάμε. Οι πρωταθλητές του Βόλου που αγωνίζονται, πότε? Την Κυριακή με τον Φίνι Χασίρου, 4 η ώρα το παιχνίδι. Ένα από τα πιο επικίνδυνα του πρωταθλήματος. Έχουν φέτος και τον Μπόμπι Γιοντάνοφ στο Φίνικα. Το κακό δαίμονα του ΠΑΟΚ. 30 φεύγα θα βάλει παρέθος. Εντάξει. Είναι και φέτος ξεχωρίζει με το Φινικά. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που κάνει τη διαφορά στο Φινικά. Πόσο ύψος έχει ρε φίλα, είναι ένα 80, πόσο είναι? Ο Γιοντάνοφ. Ναι. Δεν ξέρω πέξω τώρα το ύψος. Δεν είναι ψηλός για διαγώνιος. Αλλά έχει φοβερή τεχνική, φοβερή. Έχει τεχνική και έχει και έκρηξη. Ναι. Και όπως βλέπω εδώ, Δημήτρη μου, είναι 1.97. Αποκλείεται ρε εσύ. Δηλωμένος 97 είναι. Το βλέπεις στην τηλεόραση, βέβαια τον έχεις από κοντά. Είναι 1.97 ο Γιοντάνοφ. Είναι σαν εμένα. Κάποιοι που μακριά με βλέπουν 1.60, αλλά που είμαι 1.75. Σαν κάνω. Εσένα είναι. Ευτυχώς λείπει ο άλλος. Ευτυχώς λείπει ο άλλος, να ξέρεις. Γι' αυτό τα λέω. Ναι, ναι. Είναι, εντάξει, είναι... Ο Γκόμης πόσο είναι? Ο Γκόμης είναι 94, νομίζω. Τι λες, είναι ο Γιοντάνοφ, ναι. Πώς είναι τον Γκόμης? Κάτσε, θα το πω τώρα. Όλα μπροστά μας. Τι λες, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ο Ερνάντο Γκόμες είναι 1.97 δηλωμένος. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι 10 πόντους ψηλότερος από αυτόν. Ο Γκόμες. Όχι ότι είναι 2.7, ότι από αυτόν τον Γιορτάνοφ είναι 10 πόντους ψηλότερος, αυτό πίστευα. Όχι, είναι ψηλό σκαρί. Άμα το δεις από κοντά είναι ψηλό το σκαρί. Μου έστει. Ωραία. Ο Γιορτάνοφ ξέρουμε όλοι τι είναι. Πρέπει να δώσει πάρα μεγάλη προσοχή. Βέβαια ο Φίνικας φέτος έχει καταφέρει από το πουθενά θα πω εγώ, γιατί το καλοκαίρι είχε πολλά προβλήματα, δεν τον περίμενε κανένας τόσο δυνατό, αλλά έκανε προσεκτικές μεταγραφές. Δηλαδή, πήρε τον Γιοντάνοφ που είπαμε ότι, εντάξει, τον ξέρει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ πλέον, είναι πάρα πολύ δυνατός σαν διαγώνιος. Έχει δύο ακραίους, τον Πέτερλιν και τον Λίντς, οι οποίοι, ένα Τσέχο Λίντς είναι Τσέχος και ο Πέτερλιν είναι Κροάτης, οι οποίοι αποδίδουν, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αυτά που πληρώνονται, τα έχουν βγάλει, να το πω έτσι, σαν μεταγραφές. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι η Φίνικας είναι και φέτος στην τρίτη θέση και είναι και μόλις σε έναν βαθμό πίσω από τον ΠΑΟΚ. Derby, είναι ένα δύσκολο derby παιχνίδι. Δηλαδή. Το δείχνει. Είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Είναι ένα από τα επικίνδυνα παιχνίδια. Το δείχνει. Δεν το δείχνει πως το βλέπω. Oh. Να σου πω, προλαβαίνω μέχρι να φτάσω Χανιά να περάσω μία από Σύρο να δω το παιχνίδι. Κυριακή το μεσημέρι παίζει. Κυριακή 4 η ώρα. Τι λες. Θα χάσω τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, επιλέξανε να δείξουν την Κυριακή τον Νίκη Αιγινίου Παναχαϊκή και τον Καλά. Η ΕΡΤ είναι αυτό. Ναι. Πού να στέλνει τώρα εκεί το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται. Στο βόλεϊ η ΕΡΤ βγάζει ό,τι μάτς της έρχεται. Δηλαδή
προβάλλει από το πιο μικρό παιχνίδι μέχρι το πιο μεγάλο. Στο hardball το πάει αλλιώς. Δείχνει μόνο τα παιχνίδια που έχουν έτσι λίγο πιο πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Εντάξει, επιλέξα να μην το δείξουν. Αυτοί ξέρουν. Ωραία. Ενημέρωση μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Κατά τα άλλα, Γιάννη. Κατά τα άλλα, σήμερα έχουμε το πολύ ωραίο ντέρμπι στο hardball 5 και 4 από την ΕΡΤ 2 Διομήδης Άργους ΠΑΟΚ. Σήμερα. Ναι. Ελά, 5 και 4. Πόσο? 5 και 4. Είμαστε πανέτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Εννοείται ζωντανά μέσα το κέρδο ΠΑΟΚ 24. Όταν έχει φτάσει η ομάδα το παιχνίδι με την ΑΕΚ, υπήρχαν έτσι συζητήσεις μέσα στο τμήμα του handball ότι να χάσαμε από την ΑΕΚ, τώρα πάμε Τουρκία, ίσως χάσουμε και δύο παιχνίδια γιατί η Τουρκία είναι πιο δυνατή και πάμε ξαφνικά στις 3 σερί ήττες ενώ είχαμε μόνο νίκες, μήπως μας επηρεάσει αυτό ψυχολογικά. Τελικά κατάφεραν να πάρουν την νίκη από την Τουρκία και έτσι στη συγκέντρωση που κάνανε στη Μίκρα με την επιστροφή της αποστολής από την Τουρκία, από τη Σμύρνη στην Ελλάδα, στο μάζεμα που κάνανε μεταξύ τους οι αθλητές, είπαν ότι πρέπει μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου, ό,τι μάτς έχουμε, πρέπει να το βγάλουμε νικηφόρα. Πήραν το καματερό, τώρα έχουν τον Διομήδη που είναι και φέτος ισχυρός και μετά έχουν τον Χιλιώτη Δράμας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι... Κάτσε, για να τα λες και απότομα, ρε φίλε, κάτσε λίγο. Έχαστε καλύτερα νωρίτερα. Ευτυχώς έχαστε καλύτερα, δεν λες. Ποιον έχουμε τη Δράμα? Χιλιώτης Δράμας. Χιλιώτης. Ποιο είναι όνομα, ποιο είναι επίθετο? Είναι χορηγός ο Χιλιώτης. Τι πουλάει? Δεν ξέρω τι πουλάει, αλλά είναι χορηγός εκεί τοπικός της Δράμας, στηρίζει την ομάδα. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Απλά να ξέρουμε και τι πουλάει, να το διαφημίσουμε και εμείς, φίλε, άμα δίνει λεφτά στον αθλητισμό. Εντάξει, απλά υπήρξε φέτος έτσι μια αναφορά από τη Δράμα ότι η παιδιά σεβαστείτε τους χορηγούς, ότι αλλάξαμε ονομασία και μη γράφετε Δράμα, να γράφετε κανονικά. Μαζί σου, δεν ξέρω. Σταύρος, τι πουλάει, με ό,τι σχέση έχει με τη Δράμα φέτος είναι. Με Δράμα, αφού έχασε την προηγούμενη μου ατάκα, όλα καλά. Άστε, ρε, μην το θυμίζεις. Μην το θυμίζεις, άστε. Τι είπες, ρε. Τι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ό,τι χειρότερο μπορείς να ακούσεις. Τι είπες. Του λέω ότι ο Γιορντάνοφ δεν φαίνεται ότι είναι 97. Ναι. Και τι λέει. Γιατί λέει, εμένα δεν με μπερδεύουν που με νομίζουν όλοι ότι είμαι κοντός. Ότι είμαι 60 ενώ είμαι 80. Είπε. 75 ήταν. Α, καλά. Άλλο είχε τμήμα. Ένα κοντό τερματοφύλακα για Αυστρία Βιέννης. Δεν πήγε κανένα μέσα. Α, ό,τι πήγαινε θα έγραφε. Για λέγε. Βλέπω ο Χιλιώτης εδώ έχει προϊόντα έτσι, γεωργικά μηχανήματα, ρευστικά συστήματα. Α, το οικείο περιβάλλον το δοξάρις, φίλε. Κρίσαθε. Γιάννη, κρίση στο γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Τι γίνεται, τι γίνεται γιατί. Τώρα, εγώ ξέρω τι γίνεται, αλλά κάνω το χαζό, θα περιμένω από σένα. Για πες μου. Εντάξει, είχαμε την παρέτηση του κυρίου Προύσαλη. Ναι. Το άσχημο πάνω σε αυτό είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα μια τοποθέτηση μέσα από τον ερασιτέχνη του ΑΟΚ. Δηλαδή να βγάλει ο ερασιτέχνης της ΠΑΟΚ μια τοποθέτηση. Τι παρετήθηκε ένας άνθρωπος, να μας πούνε αυτοί γιατί παρετήθηκε, τι έγινε, πού τα σπάσανε, πού δεν συμφωνήσανε. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούν να πούν τι έγινε. Έτσι λέω από το μυαλό μου. Ναι. Προπονητή γιατί δεν έχουμε. Έχουμε. Εντάξει, προπονητή έχουν, το θέμα είναι ότι πέρασε στα ψηλά αυτή η ήττα από στο τέρμπι. Μα δεν υπήρχε τέρμπι στο γενικό ποδόσφαιρο και ξαφνικά χάσαμε. Ναι, άμα θυμάστε όμως σας έλεγα ότι δεν είναι φέτος ο Άρης η ίδια ομάδα. Σας είχα πει ότι έχει πάρει πολλές παίχτριες από τη Δράμα, ξένες παίχτριες και είναι πάρα πολύ δυνατός και αυτό αποδείχθηκε και στο παιχνίδι. Πολύ Δράμα βλέπω τελευταία. Ναι. Κανονικά πρέπει να έχει λαϊκά δικαστήρια και τα λοιπά, έτσι. Όχι λαϊκά δικαστήρια, εντάξει. Αν χάνει ο ΠΑΟΚ από τον Άρη. Σε πρώτη φάση είχε λαϊκή προσθέσεις. Στο γενικείο ποδόσφαιρο. Κάτι έγινε εκεί, κάτι έγινε. Δεν μου το βγάζει εμένα το μυαλό. Εγώ περιμένω από τον ερασιτέχνη να δείξει τα αντανακλαστικά του. Κάτι έγινε. Προπονητή έχουμε. Τον Τασούλη γιατί τον φάγανε. Κύριος Τασούλης από την πλευρά του, όταν τοποθετήθηκε μέσα από το Facebook, είπε ότι κρατάω μόνο τις καλές στιγμές, θα με κρίνουν αυτοί που ομιλιώτησαν με το άθλημα. Αυτό ανέφερε στο αντίο του. Και θυμίζω ότι όταν είχε βγει η ανακοίνωση σε πρόσληψη του νέου προπονητή, δεν υπήρχε λέξη για τον κύριο Τασούλη και μετά διορθώθηκε. Δηλαδή πράγματα που τώρα δεν είναι normal να συμβαίνουν στο 2017. Φίλε, δηλαδή, πώς απολύσει ένα προπονητή που έχει πάρει double γυναικείο ποδόσφαιρο αίτητος. Είναι θεματάκι εδώ.
Ναι, πώς τον απολύσει. Φίλος ρωτάει αν βρήκε ο ΠΑΟΚ αντικαταστάτη του Γκόμεζ. Αν βρήκε. Αντικαταστάτη του Γκόμεζ. Καλό. Ναι, ρωτάει τώρα την ερώτηση κρίνεις ή έχεις απάντηση. Όχι, αλλά εγώ νομίζω ότι από Δευτέρα Τρίτη ίσως να έχουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Ωραία. Θα πει και σε μια εκπομπή, αν θυμάστε, ότι δεν θα αργήσουν οι αλλαγές και δεν θα αργήσουν, ενώ οι αλλαγές να γίνουν γνωστές οι αποφάσεις. Ας γίνει λοιπόν και αυτό το μάτς την Κυριακή, έτσι, και μετά θα έχουμε παραπάνω στοιχεία. Ωραία. Θέλει σήμερα πάντως προσοχή το μάτς στο hardball, να το τονίσω αυτό. Οι Λύκοι κράτησαν τους αδερφούς Αργυρού, απέκτησαν τον Άρτιτς, επέστρεψαν και Μούγιτς, Χιβιδόπουλος, Χαντέλης. Είναι πολύ καλά. Οι Λύκοι ποια είναι, οι Ιλτεξ. Οι Λύκοι ποιοι είναι. Το παραψόκλου του Διομήδη Άργους είναι αυτό. Εγώ γιατί πρέπει να το ξέρω αυτό, Γιάννη, για πες μου τώρα. Γιατί πρέπει να ξέρω ότι ο Διομήδης Άργους λέγονται οι Λύκοι. Εντάξει, ιστορική ομάδα είναι ο Διομήδης, τα τελευταία χρόνια έχει παίξει τόσο. Ωραία, και δεν τους λέγαμε από την αρχή Λύκη για να μην λέμε ότι μας καρφώσανε οι αρχαίοι. Όλες οι ομάδες έπρεπε να λένε ευχαριστώ στον ΠΑΟΚ ή και στην ΑΕΚ ακόμα. Γιατί όλες αυτές οι ομάδες γίνανε γνωστές από τα παιχνίδια που έχουν δώσει κόντρα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Δηλαδή ο Διομήδης είχε κάτσε, ο Διομήδης πήγε και Ευρώπη πήγε, κάτσε. Πήρε 7 ευρωπαϊκά, τι, γιατί το λες έτσι. Ό,τι για να πάρει Δημήτρη μου η διαφήμιση που έχει να μεταμείνει. Όταν δεν μπορεί να στην περιοχή του γιατί, στην Πελοπόννησο ολόκληρο γιατί. Σε Πελοπόννησο ολόκληρο. Είναι. Πέρα από ένα μέσο στο Άργος, ποιος άλλος προβάλλει το Διομήδη. Η ΕΡΤ. Πώς τώρα, ποια η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ θα δείξει έναν αγώνα. Μάλιστα. Μεγάλος δεν γίνεσαι μόνο με ένα παιχνίδι. Μεγάλος γίνεσαι όταν αρχίζει και ο υπόλοιπος κόσμος ασχολείται μαζί σου. Όταν δεν κάνεις όμως βήματα πρόοδου πάνω σε αυτό, παραμένεις μικρή ομάδα. Ωραία. Εγώ έτσι το βλέπω. Γιάννη. Θέλεις να πάρεις την ευθύνη να στείλεις ένα ζευγάρι στην Πράγα. Δεν τα πεις, θα είναι Κλικισιώτης, να ξέρεις. Αυτός που τα στείλει. Φυσικά. Περίμενε, μισό λεπτό. Τον κατάλογο να δούμε πώς είναι. Τελευταίο μήνυμα 13:58. Εδώ είναι το μήνυμα αυτό. Το κατάλογο παρακαλώ. Ξεχάσαμε κανένα τμήμα. Κάτι ξεχάσαμε. Σημειώνω ότι στο handball γυναικών την Κυριακή 4 ώρα έχουμε το Άρης ΠΑΟΚ. Oh. Ένα φαινομενικά έτσι εύκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλη η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων. Χωρίς να θέλω να αποτιμήσω τον Άρη, ο οποίος κάνει μεγάλη προσπάθεια και βρέθηκε ξανά στην πρώτη κατηγορία. Στο μπάσκετ γυναικών την Κυριακή είναι το ΜΑΤ 2 η ώρα στην έδρα του Φάρο Κερατσινίου. Το γυναικείο ποδόσφαιρο παίζει επίσης την Κυριακή με τις Αμαζόνες Δράμας. Πολύ δύσκολη εκτός έδρας ανάμεσα. Πολύ δράμα, πολύ τι μιλάμε τη δράμα σήμερα. Ναι. Το Πόλο παίζει με τα Χανιά αύριο στο Ποσειδόνιο στις 3 η ώρα. 8η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ καίγεται για βαθμούς. Θέλει να επιστρέψει και λίγο σιγά σιγά να ξεκολλήσει από τις χαμηλές θέσεις. Και το βόλι γυναικών ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Το Σάββατο το παιχνίδι με τον Γάμα Σίγμα Νίκαιας. Εκτός έδρας αυτό το παιχνίδι 6 ώρα. Μάλιστα. Που πάει τρένο φέτος. Και φέτος. Και φέτος. Για να τα λέμε όλα. Και φέτος. Ο κύριος Στάκης Φλόρος μαζί με τον κύριο Αμυρίδη έχουν κάνει ένα πολύ δυνατό σύνολο. Ανεβαίνουμε δηλαδή. Ναι. Ξεκούραστα θα πω. Ωραία. Μισό λεπτό να έρθει ο κατάλογος, γιατί είναι και μεγάλος. Με όλα τα ονόματα για να δούμε ποιοι τυχεροί θα πάνε μεσοβδόμαδα την άλλη εβδομάδα στην Πράγα και όταν καλέσουμε τον φίλο ή τη φίλη. Να μας απαντήσει και στην ερώτηση που είχε η Μαριλής. Μα καλά, δεν δουλεύουν. Ναι. Να ακούσουμε πρώτα τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 2. Ήρθε η ώρα για ΚΤΕΟ. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη κάποιος κάνει τη διαφορά. Mr. ΚΤΕΟ. Για πρώτη φορά με υπηρεσία Pickup Delivery. Παραλαβή του αυτοκινήτου από τον χώρο σας. Χωρίς χρέωση, με ραντεβού. Στο 10300, Mr. ΚΤΕΟ, Αντώνη Τρίτσι 4, δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ ΠΑΟΚ. Mr. ΚΤΕΟ, ασφαλώς. Γιάννη Παρασκευαίδη, παίρνεις την ευθύνη. Παρακαλώ. Ένα νούμερο, από το 1 μέχρι το 168. Ένας τυχερός κερδίζει... Τι όχθε μου, ψάχνεις τον Κυλκυσιώτη μέσα στο... Δεν ξέρεις. Ναι, κάνει τώρα τα βουτού. Ναι, είναι καλά. Το 84. Το 4. Ναι. Άμα είναι σε είδης ρε εσύ. Τι θα είναι. Σε είδου θα είναι. Λοιπόν. Όχι. Δεν είναι. Πώ
πώς είναι σήμερα. Ναι. Λοιπόν, είναι Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Κερδίζει ο κύριος Χάνδρος. Χάνδρος προφανώς. Γιώργος. Τελειώνει σε 3.96. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Η Μαρλής θα καλέσει τον μεγάλο νικητή. Ο κύριος, βέβαια τώρα, Χάνδρος Γιώργος σε 3.96. Σημείωσε το. Ναι, ναι, θα το καλέσει τώρα η Μαρλής. Είναι ο φίλος ο οποίος θα πάρει σίγουρα τη σύντροφό του. Δεν είναι γίνεται να μην πω όνομα. Τι. Ναι, αν κάποιος σκοπεύει να κάνει κάτι αυτό. Ματσακουνιά. Δεν γίνεται να μην πω όνομα. Ότι και δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όχι. Άρα δεν έκανε. Φίλε Γιώργο, το μάθαν όλοι. Δεν, δηλαδή, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Στο φινάλε της εκπομπής, στο φινάλε της εβδομάδας, με το πολύ ωραίο αυτό δώρο. Θα το ρωτήσουμε κιόλας πώς θα πάει μεσοβδόμαδα, μια και να ρωτιέται η Μαρλής, αυτό το τριήμερο στην Πράγα. 13, 14, 15 Δεκεμβρίου. Α, δεν το σηκώνει εδώ τώρα το θέμα μας. Δεν γίνεται, πρέπει να το σηκώσει. Κλείνουμε με τους χορηγούς στην εταιρεία ΕΕ για προϊόντα επίστρωξης εξωτερικών χώρων. Με ο ΤΕΚΟ ΚΤΕΟ στο 10-20-30, το κέντρο μπαταρίας Ιταλός στο 23-15-45-9-9-9, με είδη υγιεινής φτύκας. Και με κέντρο ανακύκλωση ανθρώπων Τσιλιμπόνι. Ο κύριος Χάνδρος, καλησπέρα. Ο ίδιος. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Καλά κι εμείς. Ακούσατε την κλήρωση στο Λίμπερο, στο ΠΑΟ 24? Είχα μια δουλειά, αλλά μου το είπανε τώρα, ναι. Και χάρηκες πολύ? Πάρα πολύ. Τώρα και το κρίσιμο ερώτημα. Θα πάει τη γυναίκα σου ή κανένα κολλητάρι? Και τι να σου απαντήσει τώρα? Κάτσε, μπορεί να είναι έτοιμο. Άμα σε φέρουμε σε δύσκολη θέση. Να το έχει δουλέψει. Ναι. Όχι, όχι, καθόλου δύσκολη. Τι γυναίκα μου θα πάρω? Μπράβο, Γιώργο. Ρε, ακούει τώρα γυναίκα? Δύσκολα. Δεν νομίζω, όχι. Φτιάνει αρκετή. Θα την κάνω έκπληξη. Πω, πω, ρε φίλε, πολύ καλό είναι. Ναι, ναι. Άμα σιγά σου πει έχω δουλειά, δεν μπορώ, θα πει συγγνώμη. Δεν συγγνώμη, γίνεται να τα αφήσω. Δεν, θα πάω μόνος μου, δεν θα πάω. Θα πάω τη φίλη σου, την Γκούλα. Να δεις για πού θα πάει. Ναι, 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 ακριβώς. Α, και δεν νομίζω. Η Μαριλίζα αναρωτιόταν, μα πώς έχει τόσο μεγάλη συμμετοχή, λέει, δεν δουλεύουν. Εσύ πώς θα πάρεις τώρα τρεις μέρες, πώς θα λείψεις? Δικαιούμαι άδεια. Α, το πας έτσι. Το σώσα. Ναι, ζητάς και την παίρνεις δηλαδή, δεν έχεις κανένα θέμα. Βέβαια. Yeah. Άμα δημιουργηθεί θέμα, έχεις τα μίντια μαζί σου. Μπορούμε να καταστρέψουμε το αφεντικό σου. Είναι απλά τα πράγματα. Φίλε Γιώργο, φεύγεις 13 του μηνός. Εσύ και η σύζυγος, αφού είπες. Γενάρη 15. Όλα τα αεροπορικά και η διαμονή πληρωμένα. Καλά να περάσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε πάρα τυχερός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο φίλο τον Γιώργο. Κλείνουμε το διαγωνισμό. Ένα χρόνο Φόρτσα κλείνουμε τυπικά την Κυριακή. Αύριο Σάββατο όμως έχουμε το μεγάλο επαιτειακό φύλλο. 80 σελίδες. Αν εμείς σήμερα δώσαμε ένα δώρο, η Φόρτσα δίνει 100 δώρα στους φίλους αναγνώστες αυτό το Σαββατοκύριακο. Τηλεοράσεις, τάμπλετ, ΠΑΟΚ. Φανέλες. Κανονικά, παιδιά, θα εμφανιστούν οι άνθρωποι που τα πήρανε. Εντάξει, να ξέρετε, δεν θα είναι κανείς νεκρός. Όλοι είναι κανονικοί. Σε σακούλα είναι εφημερίδες, ναι. Φραγίδες υπάρχουν. Και όπως πάντα, θα τους δείτε τους νικητές. Φανέλες ΠΑΟΚ με υπογραφές παικτών, κασκόλ, τσάντες, σκούφους, είπαμε, τηλεοράσεις, τα πάντα. Και 80 σελίδες η Φόρτσα αύριο Σάββατο και Κυριακή. Πάρα πολλές ειδήσεις, αποκαλύψεις, ρεπορτάζ, απόψεις, αναλύσεις. Φόρτσα απλά κανονικά, Δευτέρα. Έτσι, απλά το θυμίζουμε. Συνέχεια με Κώστα Βασιλόπουλο σε λίγο εδώ. Φουλ επίθεση.